Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλό μήνα. Πρωτομαγιά σήμερα και εμείς εδώ πιστοί στο ραντεβού, καθώς απομένουν μόλις 3 εβδομάδες για την λαϊκή ετοιμιγορία, για την απόφαση όλων εμάς, για τις τύχες της χώρας μας. Και όπως είναι φυσικό, όλες οι παραγωγές της Crete TV κινούνται σε προεκλογικούς ρυθμούς. Εδώ, σε ώρα έχουμε Δευτέρα βράδυ, με νέα έκδοση, εκλογές 2023, και πάμε χωρίς να χάνουμε χρόνο να παρουσιάσουμε τους αποψινούς καλεσμένους. 5 κυρίους από 5 διαφορετικές παρατάξεις. Μαζί μας ο υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο, ο κύριος Γιώργος Ματαλιωτάκης. Καλησπέρα σας κύριε Ματαλιωτάκη, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χρόνια πολλά σε όσους μας παρακολουθούν. Ο υποψήφιος βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο Ηράκλειο, ο κύριος Βασίλης Μπόκος. Καλώς ορίσατε κύριε Μπόκο. Καλώς σας βρήκα. Ο υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ στο Ηράκλειο, ο κύριος Χρήστος Στρατάκης. Καλησπέρα σας κύριε Στρατάκη. Καλησπέρα σας, καλό μήνα. Ο υποψήφιος βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στο Ηράκλειο, ο κύριος Γιάννης Γωνιανάκης. Καλησπέρα σας κύριε Γωνιανάκη. Καλησπέρα σας, τελευταίτες σας. Ο υποψήφιος βουλευτής με το ΜέΡΑ25 στο Ηράκλειο, ο κύριος Γιώργος Λογιάδης και βεβαίως βουλευτής του ΜέΡΑ25 κατά την προηγούμενη τετραετία, γιατί ήδη οδηγούμαστε σε μια νέα λαϊκή ετοιμιγορία. Καλώς ορίσατε και εσείς, κύριε Γιάννη. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Καλό μήνα και αγωνιστικό από πολλές απόψεις. Έτσι ακριβώς. Ελπίζω απόψε να κάνουμε ένα γόνιμο διάλογο, καθώς αυτό που προέχει είναι να ακουστούν οι απόψεις των κομμάτων και των υποψηφίων τους, γιατί αυτός ο διάλογος είναι που θα θέσει τις βάσεις για την καλύτερη επιλογή για αυτήν τη χώρα. Θα μου επιτρέψετε στην πρώτη ερώτηση να μην υπάρξουν διακοπές. Βεβαίως, στη διάρκεια της συζήτησης μπορούμε να κάνουμε και μια πιο ελεύθερη συζήτηση, γιατί αυτός είναι και ο διάλογος, να είναι δυναμικός. Κύριε Ματαλιωτάκη, θα ξεκινήσουμε μια γενική ερώτηση. Απομένουν 3 εβδομάδες. Λίγο πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, σας ρώτησα όλους να μου περιγράψετε λίγο το κλίμα αυτών των εκλογών. Και μου είπατε ότι αυτές οι εκλογές είναι βουβές εκλογές. Τι είναι αυτό που σας κάνει να πιστεύετε ότι είναι βουβές εκλογές? Ο κόσμος αδιαφορεί? Ο κόσμος δεν εκφράζεται, ο κόσμος θα εκφράσει την τελευταία στιγμή ή είναι αναποφάσιστοι οι περισσότεροι? Καταρχάς, κύριε Δασκαλάκη, ο Έλληνας πολίτης θα οδηγηθεί στην κάλπη σε αυτές τις εκλογές με γνώμονα το ηθικό του. Και το ηθικό είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, αναλύοντας ποια παράταξη, αν η κυβέρνηση ή η αντιπολίτευση έχει ασχοληθεί ουσιαστικά με τα προβλήματά του. Και επειδή υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία είναι δραστήρια, υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία σε κάθε πρόβλημα και σε κάθε στιγμή όλης αυτής της τετραετίας εντόπισε τις λεπτομέρειες και ασχολήθηκε με τον Έλληνα πολίτη, η Νέα Δημοκρατία έχει πλεονέκτημα το οποίο το διατηρεί μέχρι σήμερα εδώ και 4 χρόνια. Από την άλλη έχουμε μια αντιπολίτευση όπου έχει εντοπίσει ο Έλληνας πολίτης ότι δεν ζήτησε από την κυβέρνηση αυτή την τετραετία κάτι συγκεκριμένο. Mm-hmm. Δεν εστίασε δηλαδή στα προβλήματα των πολιτών, δεν ζήτησε, δεν απέτησε και θυμήθηκε τα προβλήματα το τελευταίο τρίμηνο προσπαθώντας να αξιοποιήσει, να εκμεταλλευτεί και κάποιες συγκυρίες δυσάρεστες και για την κοινωνία αλλά και για την Ελλάδα όσον αφορά τη θέση της στο εξωτερικό. Έχουμε λοιπόν μια κοινωνία η οποία έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αναποφάσιστων, ανέκφραστων πολιτών, κοντά στο 15-18%, mm-hmm. στοίχημα και της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων παρατάξεων πώς θα εντοπίσουν τα χαρακτηριστικά αυτών των πολιτών, θα τους προσελκύσουν και θα τους πείσουν ότι πρέπει να τους επιλέξουν για την 21η του Μάη. Βασικός όμως παράγοντας είναι ότι οι πολίτες έχουν εντοπίσει ποιος έχει ασχοληθεί και ποιος μπορεί να σχεδιάσει μαζί τους το μέλλον. Ένα βασικό στοιχείο, κύριε Δασκαλάκη, είναι η νεολαία. Η οποία νεολαία φυσικά πρέπει όλες οι παρατάξεις, όποια και αν είναι κυβέρνηση την άλλη μέρα, και επειδή όπως δείχνουν τα πράγματα, αδιαφυσβήτητα θα είναι η Νέα Δημοκρατία, απαιτεί από εμάς όλους να σχεδιάσουμε μαζί και πρέπει και εγώ ίδιος και όλοι οι υπόλοιποι πολιτικοί της επόμενης ημέρας να προσπαθήσουμε να σχεδιάσουμε μαζί τις πολιτικές εκείνες, να πάρουμε μαζί τις αποφάσεις που αφορούν τους νέους. Μεγάλη μερίδα λοιπόν των νέων, η οποία περιμένει να δει, εξετάζει και νομίζω ότι και αυτή η μερίδα, αν κρίνει με γνώμονα το μέλλον και ποιος μπορεί να σχεδιάσει αυτές τις πολιτικές, θα επιλέξει τη Νέα Δημοκρατία την ημέρα των εκλογών. Θέλω να είστε όλοι σύντομοι στην πρώτη τοποθέτηση για να μπορούμε να αγγίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερα θέματα. Συμφωνείτε, κύριε Μπόκο, με αυτό που είπε ο κύριος Ματαλιωτάκης, όσον αφορά ότι είναι σιωπηλές αυτές οι εκλογές? Κύριε Δασκαλάκη, εγώ είμαι τώρα 10 μέρες
Έχω κατέβει στον κόσμο, κάνω περιοδίες. Ο κόσμος, υπάρχει μια μερίδα του κόσμου, οι οποίοι έχουν μια απάθεια, αλλά όσο περνούν οι μέρες, εγώ πιστεύω ότι το κλίμα θα γίνει πιο έντονο. Και βέβαια, εμείς έχουμε υποχρέωση ως υποψήφοι των κομμάτων μας να βάλουμε και τα διλήμματα για αυτές τις πολύ πολύ σημαντικές εκλογές της 21ης Μαΐου. Κορυφαίο δίλημα για μας είναι το Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Θέλουμε πρωθυπουργό το Μητσοτάκη να συνεχίσει ή να έρθει πρωθυπουργός νέος, με νέα κυβέρνηση της κεντροαριστεράς, όπως εμείς αγωνιζόμαστε να γίνει ο Αλέξης ο Τσίπρας. Θέλουμε να υπάρξει κυβέρνηση από την πρώτη κάλπη της απλής αναλογικής ή θέλουμε μια παρατεταμένη περίοδο ακυβερνησίας με αλλεπάλληλες εκλογές μέχρι η Νέα Δημοκρατία να πετύχει την αυτοδυναμία της. Θέλουμε στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του Εθνικού Συστήματος Παιδείας ή αποδόμηση και απαξίωσή του με σκοπό να στηριχτούν τα ιδιωτικά συμφέροντα που έχουν αναφορά στο αντικείμενο. Θέλουμε μια κυβέρνηση που θα καταπολεμήσει την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια, που θα σταθεί απέναντι στην τραπεζοκρατία, όπως εγώ την ονομάζω, που θα προστατεύσει τη λαϊκή πρώτη κατοικία. Ή θέλουμε μια κυβέρνηση όπως η συγκεκριμένη, που βλέπει, ας πούμε, τα δέντρα και περνάνε από μπροστά της και δεν κάνει τίποτα πάνω σε αυτά. Θέλουμε για την πρωτογενή παραγωγή. Θέλουμε μια κυβέρνηση που θα στηρίξει τον αγρό και τον κτηνοτρόφο απερίσπιστα να παράξει. Ή μια κυβέρνηση που τον έχει αφήσει όπως τώρα τα 4 χρόνια στο έλεος του Θεού. Τέλος, θέλουμε μια κυβέρνηση η οποία θα σεβαστεί τον ιδρώτα του Έλληνα εργαζόμενου και θα προστατεύσει τον παραγόμενο πλούτο διαχέοντάς τον όπως πρέπει, έντιμα και ισόποσα στο λαό. Ή θέλουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι όπως αυτή, απαρπάξει και ξεσκίσει, όπως τη λέω εγώ, που έχουν πέσει ως τζισκάρες πάνω στα δημόσια ταμεία και τα λαϊρατούνε Πάτσιδες, Νικολάου, μαραβέγες, χυμάρες και δεν έχει τελειωμό αυτός ο κατάλογος. Σε αυτά λοιπόν τα θέματα καλείται να απαντήσει ο ελληνικός λαός την 21η Μαΐου. Και εγώ είμαι σίγουρος ότι θα δώσει την ψήφο του στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για να προχωρήσουμε μαζί με τα κόμματα της κεντροαριστεράς να φτιάξουμε την κυβέρνηση της αλλαγής που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος. Κύριε Στρατάκη, αυτές οι εκλογές είναι ένα δυνατό crash test για το ΠΑΣΟΚ. Έχει ένα νέο ηγέτη, τον Νίκο Ανδρουλάκη, και αυτή τη στιγμή σε επίπεδο Κρήτης φαίνεται ότι δίνεται και μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Εσείς αντιλαμβάνεστε αυτό ότι ο κόσμος έχει μια απάθεια ή θα εκφραστεί στην πορεία αυτής της προεκλογικής περίοδου μέχρι και την ημέρα της λαϊκής ετοιμιγορίας? Κοιτάξτε, οι εκλογές, όπως ξέρετε, είναι μια γιορτή της δημοκρατίας. Στις 21 Μαΐου θα κληθεί ο ελληνικός λαός να απορρίψει πολιτικές ή να επικροτήσει πολιτικές και κόμματα. Εμείς πιστεύουμε ότι το ΠΑΣΟΚ από το Δεκέμβριο του 2021, που έκανε μια αλλαγή σελίδας με νέο αρχηγό, τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, που είναι και εδώ ο συντοπίτης μας, έχουμε περάσει σε μια νέα εποχή. Δεν κρύβω ότι θεωρούμε ότι θα είμαστε το μόνο κόμμα κοινοβουλευτικά που θα αυξήσει τα ποσοστά του σε μελλοντικό επίπεδο. Θεωρούμε ότι η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση έχουν πτώσει λόγω των αποτυχημένων πολιτικών και του ενός και του άλλου. Η μεν κυβέρνηση κυβερνητικά, η δε ως, ο δε ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση, ενώ το ΠΑΣΟΚ θα έχει άνοδο. Εμείς θεωρούμε ότι θα έχει και αυξημένη άνοδο. Στόχος μας είναι ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό. Και το σημαντικό ζήτημα είναι, όπως είπαν και ο κύριος Ματριωτάκης, να προσελκύσουμε τους νέους ψηφοφόρους. Όπως ξέρετε, γύρω στις 440 περίπου χιλιάδες νέοι ψηφοφόροι, γεννημένοι από το 2006, θα ψηφίσουν για πρώτη φορά φέτος. Είναι περίπου το 5% του πληθυσμού και θεωρώ ότι πρέπει να τους δώσουμε την ευκαιρία να εκφραστούν, γιατί οι πολιτικές που θα εφαρμοστούν είναι για αυτούς, είναι για τη νέα γενιά. Και εκεί θέλω να πιστεύω ότι μπορούμε να συμφέρουμε κι εμείς ως χώρος. Συμφωνώ μαζί σας για το ότι αυτή η ηλικιακή ομάδα είναι και αχαρτογράφητη πολιτικά. Δηλαδή, δεν γνωρίζουμε πώς κινήθηκε στις προηγούμενες εκλογές για να μπορούμε να κάνουμε κάποιους υπολογισμούς. Αλλά βεβαίως στην κάλπη κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει το αποτέλεσμα. Κύριε Γωνιανάκη, εσείς μου είπατε ότι δεν είναι καθόλου αδιάφορες αυτές οι εκπομπές με τον κόσμο που μιλάτε. Ναι, σίγουρα. Και υπάρχει πολιτικός προβληματισμός. Και ειδικότερα μετά το έγκλημα των Ντεμπών, πραγματικά ο κόσμος συζητάει και
βλέπει τις συνέπειες όλες αυτές τις πολιτικές που ζούμε και τα τέσσερα χρόνια, αλλά και όλα τα προηγούμενα χρόνια, με όλες αυτές τις κυβερνήσεις, ειδικότερα σε μια εκτείναξη των επενδύσεων της ανάπτυξης, βλέπουμε τη μεγάλη μερίδα του κόσμου, του λαού, πραγματικά να δυνατεί να τα βγάλει πέρα. Και εδώ είναι το βασικό που βάζουμε και σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με τους εργαζόμενους. Δηλαδή υπάρχει ένας μεγαλύτερος προβληματισμός και ειδικότερα πραγματικά και η σημερινή μέρα εορτασμού της πρώτης μέρας έδειξε πραγματικά μαζικές και δυναμικές κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα. Και χωρίς επεισόδια, χωρίς προβοκάτορες, που ήταν θετικό αυτό. Και δείχνει πραγματικά σε αυτές τις εκλογές πως ο λαός μπορεί να ψηλώσει λίγο περισσότερο. Και ειδικότερα να βάλει το 2023 και την επόμενη μέρα να δυναμώσει ακόμη περισσότερο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για να αντιμετωπίσει όλη αυτή τη λέλαπα. Γιατί να σας πω, κουβεντιάζουμε με τον κόσμο και ειδικότερα έρχονται και οι πληροφόρες που έχει απ' έξω. Δηλαδή κινητοποιήσει στη Γαλλία, Γερμανία και σε άλλες χώρες που υποτίθεται τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαν προβλήματα και ξαφνικά βλέπουμε τους συναδέλφους μας σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες να ξεσηκώνονται και αυτοί ενάντια σε αυτή την πολιτική πραγματικά που είναι οδοστοτήρας όλα αυτά τα χρόνια για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα. Μάλιστα. Κύριε Λογιάδη, ένα στοίχημα για το Μέρα 25. Είστε ο βουλευτής που εξελέγει στις προηγούμενες εθνικές εκλογές στο Ηράκλειο. Φαντάζομαι είναι να κρατηθεί αυτή η έδρα στο Ηράκλειο. Να κρατηθεί και να αυξηθεί το ποσοστό μας πανελλαδικά. Είναι ένας αγώνας. Βάλαμε το Μέρα 25 στη Βουλή πρώτη φορά. Πριν 4 χρόνια δεν μας ήξερε ουσιαστικά κανείς. Τα Γκάλοπ τότε μας δίνανε μισό 1%. Μπήκαμε στη Βουλή, κάναμε ένα αγώνα απέναντι και στα 3 μνημονιακά κόμματα, διαφοροποιούμεθα πλήρως από αυτούς όλους που έχουν υπογράψει τα μνημόνια, που έχουν καταδικάσει τη χώρα σε μια φυλακή χρέους. Και αυτό λέμε συνέχεια, αυτό αναδεικνύομαι. Λέμε αυτό που πιστεύουμε και πιστεύουμε αυτό που λέμε. Αυτό είναι η ρήξη με αυτή την φυλακή χρέους. Αυτό αναδεικνύομαι και οφείλουμε να κινητοποιήσουμε τον κόσμο και να αναδείξουμε τα τεράστια προβλήματα που όχι μόνο έχουν έρθει, αλλά και θα έρθουν συνέχεια περαιτέρω απάνω μας. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε την πρώτη θεματική ενότητα που έχει να κάνει με την καθημερινότητα και τον πρωτογενή τομέα. Η αλήθεια είναι, κύριοι, ότι σε κάθε εκλογική αναμέτρηση σε αυτή τη χώρα και φαντάζομαι σε οποιαδήποτε χώρα, τα θέματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, την εργασία, ο πρωτογενής τομέας, η ακρίβεια, είναι ζητήματα που καθορίζουν και ένα εκλογικό αποτέλεσμα, κύριε Ματαλιωτάκη. Και θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με τον πρωτογενή τομέα. Μέχρι και σήμερα, επειδή πάρα πολλές φορές έχουμε ασχοληθεί και ρεπορταζιακά με το κομμάτι του πρωτογενή τομέα, αυτό που διαχρονικά λένε οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης είναι ότι νιώθουν ότι είναι οι φτωχοί συγγενείς του πρωτογενούς τομέα σε ολόκληρη τη χώρα. Και μάλιστα βάζουν πάντοτε και μια κόκκινη γραμμή ότι εμείς δεν είμαστε οι μεγαλογεωκτήμονες της κεντρικής και βόρειας Ελλάδος, είμαστε άνθρωποι του μόχδου που προσπαθούμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας. Φαντάζομαι αυτό το μήνυμα το λαμβάνετε κι εσείς όταν οργώνετε την ενδοχώρα. Λαμβάνουμε πολλαπλά μηνύματα. Το θέμα είναι ότι οι αγρότες της Κρήτης και ιδιαίτερα του νομού Ηρακλείου έχουν κάποια χαρακτηριστικά τα οποία είναι παθογένειες αρκετών δεκαετιών ή εκατοντάδων, αν θέλετε, ετών πίσω. Ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, κύριε Δασκαλά, είναι ο κατακαιρματισμός της γης. Πολύ μεγάλα κόστη παραγωγής, πολύ μικρές εκτάσεις γης, με αποτέλεσμα δύσκολη καλλιέργεια, ο προγραμματισμός, διαφορετικό μικροκλίμα, πολλά έξοδα όσον αφορά τα κόστη παραγωγής και άλλα προβλήματα που εμποδίζουν ουσιαστικά τους παραγωγούς να παράξουν και να φτάσουν στα επιθυμητά επίπεδα. Αντίστοιχα προβλήματα και στην κτηνοτροφία. Προσπαθούμε να έχουμε μια σταθερή ποιότητα στα προϊόντα μας. Δεν το καταφέρνουμε. Πολύ μεγάλο ζήτημα για την προώθηση των προϊόντων στην αγορά. Άλλοτε το γάλα είναι πολύ ποιοτικό, άλλοτε είναι λιγότερο, άλλοτε είναι άριστο κλπ. Διότι υπάρχουν ιδιομορφίες σε κάθε περιοχή και σε κάθε παραγωγό. Έχουμε τις στρεβλώσεις με τις επιδοτήσεις όπου έχει αποδειχθεί ότι τις τελευταίες δεκαετίες η στρεβλώση που δημιούργησε το σύστημα των επιδοτήσεων δεν έχει ενισχύσει την παραγωγικότητα, δηλαδή την αύξηση της ποιότητας και της ποσότητας, αλλά ουσιαστικά λειτουργεί ως ένα κοινωνικό επίδομα για τους περισσότερους κατοίκους της Υπαίθρου. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι εκατοντάδες ή χιλιάδες άνθρωποι λαμβάνουν επιδοτήσεις οι οποίοι είναι εκτός παραγωγής και κάποιοι παραγωγοί πολύ ισχυροί, αν θέλετε, στο χώρο δεν λαμβάνουν τα αναμενόμενα
με αποτέλεσμα να έχουμε διαμαρτυρίες από τους ανθρώπους που διαχρονικά, προσέξτε, διαχρονικά παράγουν στη χώρα μας και μοντέλα και αγροτικό και κτηνοτροφικό, τα οποία είναι ηλίου φαϊνότερων ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν να υφίστανται. Για παράδειγμα, υπάρχει ο κτηνοτρόφος ο οποίος κατοικεί στα όρια της πόλης του Ηρακλείου και έχει τα ζώα του, έχει τα κτήματα τα δικά του, νότια της Κρήτης. Πολύ μεγάλα κόστη μεταφοράς σε καύσιμα, ανεξέλεκτος αυτός ο τομέας, ανεξέλεκτα τα ζώα του, απώλειες στην παραγωγή του κλπ. Έχουμε λοιπόν μοντέλα τα οποία δυστυχώς δεν έχουμε ασχοληθεί μέχρι σήμερα και δεν έχουμε δώσει τη δέουσα σημασία. Αν συνεχίσουμε στην πολιτική ότι ποιος έδινε τις περισσότερες επιδοτήσεις, με ποιον ήταν περισσότερο ευχαριστημένη η παραγωγή, θα συνεχίσουμε δυστυχώς ένα καθεστώς το οποίο δεν θα ενισχύει τους πραγματικούς παραγωγούς, αλλά θα βγαίνουν άνθρωποι στους δρόμους, θα λαϊκίζουν, θα υπόσχονται ότι εμείς θα δώσουμε περισσότερα, η παραγωγή και η ποιότητα, κύριε Δασκαλάκη, θα φθήνει και απλά κάποιοι από εμάς θα είναι οι καπεταναίοι του πρωτογενούς τομέα και κάποιοι άνθρωποι θα εγκαταλείπουν την Ήπεθρο, θα ερημώσει η Ήπεθρος, γιατί όσα και αν πάρει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν παράγει και δεν επενδύει σωστά, δεν μπορεί να επιβιώσει. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν, επειδή είμαι από οικογένεια που έχει αγροτική περιουσία, αγροτική δραστηριότητα, ο ίδιος γνωρίζω πολύ καλά, γιατί και εγώ έχω στα παιδικά μου και εφηβικά μου χρόνια εργαστεί σε αγροτικές δουλειές, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά την Ήπεθρο. Ο πρωτογενής τομέας όμως, κύριε Δασκαλάκη, δεν διαχωρίζεται από την καθημερινότητα της Ηπέθρου. Βεβαίως. Και είναι απόλυτα συνυφασμένος. Αναφερθήκατε στο κομμάτι της ακρίβειας. Το μεγάλο πρόβλημα. Θέλω να ολοκληρώσετε για να προλάβουν να κάνουν μια τοποθέτηση. Το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι αυτό καθ' αυτό οι ενισχύσεις ή η ζωή ενός παραγωγού ή ενός κάτοικου ο οποίος ασχολείται με κτηνοτροφία ή με γεωργία. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι στην Ήπεθρο δεν έχουμε τα κίνητρα από το κράτος διαχρονικά, ούτως ώστε να μπορέσει κανείς να ζήσει με περηφάνεια και αξιοπρέπεια. Για παράδειγμα, έτσι, στα όρια του νομού Ηρακλείου, για παράδειγμα, στα χωριό του Σταθμού. Πολύ γρήγορα, κύριε Ματαλιωτάκη. Στις ασίτες κλπ. Οι επιχειρήσεις, οι μικρές επιχειρήσεις, είτε είναι κτηνοτροφικές, είτε είναι επιχειρήσεις εστίασης κλπ., αποδίδουν τα ίδια δημοτικά τέλη, το ίδιο νερό, πληρώνουν τα ίδια πράγματα στο νερό, έχουν τις ίδιες επιβαρύνσεις με αυτούς που έχουν επιχειρήσεις στο κέντρο του Ηρακλείου. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι πρέπει να τα δούμε σφαιρικά και συνολικά τα πράγματα. Κύριε Σμπόκο, ανήκετε και στον χώρο του πρωτογενή τομέα, είστε κτηνοτρόφος. Εσείς έχετε λάβει αυτή την απαξίωση που λένε οι συναδελφοί σας? Καταρχάς, επιτρέψτε μου μια παρέμβαση. Βεβαίως. Για τον κύριο Ματαλιωτάκη. Εγώ ακούγοντάς τον νόμιζα ότι άκουγα ένα τεχνικό σύμβουλο, όχι ένα εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόμματος. Διαπιστώσεις, δηλαδή κάλλιστα θα μπορούσα να την ακούσω αυτά τα λόγια που είπε σε ένα συνέδριο για τον πρωτογενή τομέα. Εδώ έχουμε, κύριε Ματαλιωτάκη, αντικειμενικά τα ζητήματα, εδώ τα αντιμετωπίζουμε οι άνθρωποι του πρωτογενού τομέα. Και έχουμε μία κυβέρνηση πραγματικά που έχει 4 χρόνια περάσει από εδώ πέρα και τι να πω, δηλαδή οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι μπορούν κάλλιστα να πούνε τι έχουν περάσει αυτά τα 4 χρόνια. Χαρακτηριστικά τώρα θα σας πω, επιτρέψτε μου ένα ζήτημα σχετικά με το πώς κυβέρνησε η Νέα Δημοκρατία, τα πεπραγμένα της. Η κυβερνητική περίοδος χωρίζεται σε 3 μέρη. Περίοδος Βορύδη, περίοδος Λιβανού και περίοδος Γεωργαντά. Ο κύριος Βορύδης ήρθε ως υπουργός να κάνει το αγροτικό του. Όπως ήρθε, πέρασε. Όσον αφορά το κομμάτι της Κρήτης, σε ένα ζήτημα, μόνο σε ένα ζήτημα, τον αντιμετώπισα εγώ συνδικαλιστής στο επιμελητήριο, τότε που ήταν η ιστορία με το ελαιόλαδο, με το γλιοσπόρι, αν θυμάστε καλά, ο οποίος ήρθε να δώσει μία λύση εκατομμυρίων, συστήνοντας μία επιτροπή. Μούφα όλα. Όλα, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, αυτή η ιστορία. Έπαιξε στα μέσα ενημέρωσης μια περίοδο, το αποτέλεσμα ήταν μηδέν. Έφυγε λοιπόν ο Βορύδης, δεν θυμόμαστε τίποτα από αυτή την περίοδο, οι Κρήτες τουλάχιστον, αγρότες και κτηνοτρόφοι, έρχεται ο κύριος Λιβανός, ο οποίος στοχοποίησε την πρωτογενή παραγωγή της Κρήτης. Στόχος.
οι κλέφτες, οι απατεώνες, οι κριτικοί, οι αγρότες που κάνουν, που παίρνουν επιδοτήσεις και έτσι και αλλιώς. Αυτό ήταν η στοχοποίηση. Αυτό εμέσως έλεγε. Είχαμε στοχοποιηθεί. Κύριε Ματαλιωτάκη, ρωτήστε τους συνδικαλιστές της Νέας Δημοκρατίας, γιατί εμείς πήγαμε σε συλλαλητήριο στην πλατεία Βάθης και οι γείτορες ήταν οι συνδικαλιστές της Νέας Δημοκρατίας και δεν ήθελαν να συναντηθούν με τον κύριο Λιβανό παρά με τον υφυπουργό. Το ζήτημα λοιπόν που αφορά τις επιδοτήσεις, όπως αναφέρεστε κι εσείς, έχει σχέση με τη νέα ΚΑΠ. Το θέμα του πρωτογενούς τομέα, κύριε Δασκαλάκη, θέλει μια εκπομπή ξεχωριστή. Να πούμε για τη νέα ΚΑΠ, να πούμε για το κόστος παραγωγής. Η τρίτη περίοδο, για να κλείσω το θέμα με την περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η τρίτη περίοδο διακυβέρνησης είναι ο κύριος Γιουργαντάς, που είναι ο υπουργός που πραγματικά εγώ ωραιότερο ψεύτη δεν έχω ήδη. Δηλαδή σου λέει το ψέμα και το βλέπεις ότι είναι ψέμα και όμως το πιστεύεις. Δηλαδή τον έχω δει δύο φορές, το βλέπεις ότι αυτό είναι. Σου λέει αυτό είναι μαύρο και σου λέει είναι άσπρο. Είναι άσπρο και λες ανάθεμα το, μα θα αρχίσω να το, ότι είναι ότος, ότι είναι όντως, δεν είναι μαύρο, ότι είναι άσπρο. Ναι. Το βλέπεις ότι είναι μαύρο, όχι, με αυτό είναι άσπρο. Αυτή είναι η κατάσταση της περιόδου διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Και ερχόμαστε τώρα μία απλή αναφορά σύντομη. Πολύ γρήγορα όμως, κύριε Δασκαλάκη. Κόστος παραγωγής. Οι τιμές των ζωοτροφών είναι 120-130% αυξημένες. Αντίστοιχα, οι τιμές των λιπασμάτων. Η θηϊκή αμμονία που ήταν το πιο χαμηλό λίπασμα σε τιμή 11 ευρώ έχει πάει 40. Πώς αυτοί οι άνθρωποι θα μπουν σε μια διαδικασία να παράξουν? Δεν μπορεί σήμερα, κύριε Δασκαλάκη, στον πρωτογενή τομέα παραγωγός χωρίς στήριξη να παράξει και να ζει στην οικογένειά του. Χωρίς στήριξη, λέμε. Και αυτά όλα έρχονται σε αντίθεση με αυτά που είπε ο κύριος Ματαλιωτάκης, ότι οι επιδοτήσεις, και πρέπει να δούμε τις επιδοτήσεις και να μην μένουμε μόνο τις επιδοτήσεις. Δεν υπάρχει. Δεν δίδονται με το σωστό τρόπο. Οι επιδοτήσεις, κύριε Ματαλιωτάκη, για να γνωρίζετε, αφορούν ένα ποσό 60 δισεκατομμυρίων τον χρόνο. Είναι το μεγαλύτερο ποσό της κοινής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως πολιτική, είναι η ΚΑΠ. 60 δις το χρόνο. Από αυτά παίρνουμε εμείς 2 δισεκατομμύρια. Μη μου λέτε λοιπόν ότι έχει αποτύχει αυτή η πολιτική. Εμείς δεν κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Εμείς φτιάξαμε ένα στρατηγικό σχέδιο, το οποίο στρατηγικό σχέδιο δεν δίνει απαντήσεις. Το ίδιο λέμε, κύριε Σμπρόδο. Λοιπόν, δεν λέμε το ίδιο, κύριε. Εσείς λέτε ότι έχει αποτύχει αυτό. Κύριε, λοιπόν, έχει. Για να δώσουμε το λόγο και στους υπόλοιπους. Ένα τελευταίο. Πολύ γρήγορα όμως, κύριε Σμπρόδο, σας παρακαλώ. Θέλω να τηρείτε τους χρόνους για να προλάβουν να μιλήσουν όλοι οι καλεσμένοι στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Σας λέω, αυτό είναι μια θεματική ενότητα η οποία. Βεβαίως. Αντιλαμβάνεστε. Δύο ώρες όλη αυτή η ιστορία να τα πούμε αναλυτικά. Το θέμα είναι, και καταλήγω εκεί, ότι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας στον πρωτογενή τομέα, οι τρεις περιόδοι αυτοί που ανάφερα, απότυχε. Διεύρυνε τα αδιέξοδα των ανθρώπων που ασχολούμαστε με τον πρωτογενή τομέα. Κύριε Στρατάκη, είναι ένα θέμα η ακρίβεια. Είπε ένα χαρακτηριστικό ο κύριος Μπόκος τώρα με τις ζωοτροφές, την τιμή των ζωοτροφών. Η ακρίβεια στον πρωτογενή τομέα δεν είναι μόνο ακρίβεια που αφορά τους αγρότες και τους νοοτρόφους, είναι η ακρίβεια γενικότερα που αφορά τον οποιοδήποτε σε αυτήν τη χώρα. Είναι ένας μεγάλος βραχνάς. Θέλω λίγο να μου πείτε πώς προσεγγίζει το Πασόκ Κινάλ αυτή την πραγματικότητα, καθώς στις χρυσές εποχές του Πασόκ υπήρχε μια τεράστια δυναμική. Χρυσές αναφέρομαι στο παρελθόν, δεν θέλω να προεξοφλήσω το μέλλον. Υπήρχε μια τεράστια δυναμική στον πρωτογενή τομέα. Κοιτάξτε, ακούσαμε προηγουμένως τους δύο προαλίστες. Η Μένα Δημοκρατία έκανε διαπιστώσεις επί των διαθροτικών προβλημάτων. Πού είναι ορθές. Ο δε ΣΥΡΙΖΑ έλεγε τι δεν κάνατε εσείς και τι κάναμε εμείς. Λες και επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τρώγανε οι αγρότες με χρυσά κουτάλια. Τις ζωοτροφές δεν τις ενίσχυσαν. Κανένα όραμα, κανένα σχέδιο για τον αγροτικό τομέα. Είμαστε εδώ 5 υποψήφοι κομμάτων και θέλω να πούμε συγκεκριμένες προτάσεις στον κόσμο για τον πρωτογενή τομέα. Ακούστε τώρα, εμείς στο ΠΑΣΟΚ λέμε τη μετατροπή των μικρών οικογενειακών εκμεταλλεύσεων που είναι παροχημένες, που έχουν το μικρό κλήρο, το μικρό μέγεθος, τον πολυτεμαχισμό, τη γύρανση του πληθυσμού, το μικρό μορφωτικό επίπεδο. Προτείνουμε ένα νέο μοντέλο πρότυπων εκμεταλλεύσεων ενιαίων, να δημιουργήσουμε δηλαδή ένα πρότυπο ελαιόνα, πρότυπο αμπελώνα,
πρότυπες καλλιέργειες αναπεριοχή και αναπροϊόν, στις οποίες θα έχουν κίνητρα από την πολιτεία και το κράτος, για να μπορούν να απολύνουν απευθείας στους παραγωγούς, για να υπάρχει καθετοποίηση της παραγωγής, να απολαμβάνουν τη μέγιστη προστιθέμενη αξία. Και αυτές οι πρότυπες εκμεταλλεύσεις θα έχουν μετόχους τους ίδιους τους κατόχους γης. Τώρα που με τις νέες τεχνολογίες, το κτηματολόγιο, είναι καθορισμένα τα σύνορα και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η περιουσία του καθενός. Τώρα που έχουμε όλα αυτά τα εργαλεία, μπορούμε νέες τέτοιες μορφές και με κίνητρα της πολιτείας να αποτελέσουν πρότυπο και για τους άλλους παραγωγούς και κτηνοτρόφους που θα θέλουν συναγωνιστικά να φτάσουν σε αυτό το πρότυπο επίπεδο. Και θεωρώ εκεί είναι το κλειδί, να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο. Όσον αφορά το κόστος παραγωγής, εγώ ως υποψήφιος, βάζω στο τραπέζι. Υπάρχουν και σχετικές πρόσφατες μελέτες, και εγώ λόγω της επιστημονικής ιδιότητας που ασχολούμαι, που για την αξιοποίηση του κατσίγαρου, το προϊόν δηλαδή από την, το υποπροϊόν από την ελαιοποίηση του καρπού της ελιάς, αξιοποίηση του κατσίγαρου ως λίπασμα στις καλλιέργειες. Θα μπορούσαμε αυτό χρειάζεται βέβαια και μια χημική βιομηχανία και χημική γνώση και έρευνα πάνω σε αυτό, με πολύ απλό τρόπο να μετατρέψουμε τους τόσους τόνους κατσίγαρου για να έχουμε λίπασμα πάρα πολύ φθηνό και μάλιστα παρασκευασμένο εντός Κρήτης. Τι πιο καλό για να μειωθεί το κόστος παραγωγής από το να περιμένουμε και να εισάγουμε τόσα λιπάσματα από το εξωτερικό, ειδικά τώρα και με την Ουκρανία και λόγω της κρίσης του πολέμου. Στο δίνει του Πασόκ πρόταση, κύριε Στρατάκη, αυτό είναι μια. Όλα είναι εύκολα, αρκεί να έχουμε το όραμα, τη διάθεση για να συζητήσουμε τέτοιες λύσεις. Εγώ δεν ακούω από τα κόμματα λύσεις οραματικές που θα δώσουν το πρόβλημα. Και προφανώς. Θα συμφωνήσει και ο κύριος Γουνιανάκης μαζί μου. Προφανώς οι επιδοτήσεις δεν είναι η λύση. Οι επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγιναν πριν τόσες δεκαετίες για να συμπληρώσουν το εισόδημα του παραγωγού. Πρέπει να δούμε πώς θα παράξουμε νέο πλούτο, μειώνοντας αφενός το κόστος παραγωγής και πώς δίνοντας τη δυνατότητα στον Έλληνα, στον αγρότη και στον κτηνοτρόφο να παράξει περισσότερο. Μάλιστα. Και ειδικά τώρα που πάλι με τις νέες τεχνολογίες, το TACSIS, το GovGR. Μπορούμε να αποδείξουμε την αξία της παραγωγής, γιατί θυμάστε παλιά ήταν οι επιδοτήσεις με βάση μόνο την έκταση. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Δημιουργήσαμε αγρότες του καναπέ. Απλά επειδή έχεις εκεί 10 αλιές στην άκρη, επιδοτήσε. Δεν είναι αυτό η επιδότηση. Πρέπει να αποδείξεις ότι παράγεις. Πώς θα το αποδείξεις αυτό, όπως σας είπα, με τιμολόγια που φαίνονται τώρα. Οπότε θα προσπαθήσουμε το ευρωπαϊκό μοντέλο των επιδοτήσεων να το προσαρμόσουμε στο να επιδοτεί. Για παράδειγμα, αξία προϊόντος 1 ευρώ, να έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει μισό ευρώ παραπάνω επιδότηση επί της αξίας του παραγόμενου προϊόντος και όχι επιδότηση του μη προϊόντος όπως γίνεται τώρα. Θεωρώ ότι όταν έχουμε τέτοιες οραματικές και έχουμε αποδείξει ότι έχουμε την πολιτική βούληση να το κάνουμε αυτό. Το Πασόκ, όπως ξέρετε, τη δεκαετία του 80 έδωσε ψωμί στον Έλληνα αγρότη. Γιατί ακριβώς υπήρχε αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Κονδύλων τότε και έγιναν θερμοκήπια, έγιναν μεγάλες εκμεταλλεύσεις, έγινε η εκμηχάνηση της γεωργίας που έδωσε τη δυνατότητα στον Έλληνα αγρότη να είναι παραγωγικός και να δουλέψει το ψωμί, να το παράγει. Τέτοιες πολιτικές χρειαζόμαστε που δεν θα έχουν τον αγρότη να κάθεται και να είναι απλά παρατηρητής. Τον θέλουμε παραγωγικό και πρέπει όλες. Ακριβώς, ναι. Και τώρα δίνονται πολλές επιδοτήσεις και πρέπει να δούμε προς ποια παραγωγική κατεύθυνση θα τις αξιοποιήσουμε και όχι απλά να είναι ένα συμπλήρωμα στον Έλληνα αγρότη. Θεωρώ ότι τέτοιες απόψεις πρέπει να ακούγονται από τα κόμματα. Είναι ένα κύμα έτσι το οποίο ειλικρινά εγώ δεν. Να κάνω μια συζήτηση για τα αγροτικά, να τα αναπτύξουμε όλα τα ζητήματα, να προτείνουμε λύσεις, να προτείνουμε. Να πούμε την άποψή μας γενικότερα. Προφανώς, αλλά να λέμε ότι ο ένας δεν έκανε, ο άλλος δεν έκανε. Πρέπει να πείτε τι λέει το κόμμα σας συγκεκριμένα. Η μισή εκπομπή, αφορά τα 4 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας ως κυβέρνηση. Εγώ προσπάθησα να το παρουσιάσω μέσα κύριε στην Σμπόκο, σε 2-3 λεπτά. Κύριε Σμπόκο, ακούστε όμως. Θα έχουμε και δεύτερο γύρο για το πρωτογενή τομέα. Πρέπει να προτείνουμε συγκεκριμένα πράγματα για να βοηθήσουμε και τον κόσμο να δει. Τα συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να προτείνουμε τώρα είναι τα άμεσα. Το άμεσο δεν είναι πώς θα φτιάξω ένα λίπασμα τώρα όπως η μισή παρέμβαση. Αν σας το φτιάξουμε σε ένα μήνα, θα πείτε δεν είναι άμεσο. Ο Πασόκ θα το φτιάξει. Να αγοράσει το λίπασμα και να το βάλει στην ελιά του για να λιπάνει την ελιά του άλλου στο χωράφι του άλλου. Και η αξιοποίηση του κατσίγουρου που τον έχουμε σε τόνους έξω από τη λειτουργία, αν γίνει άμεσα, δεν μπορεί να γίνει κάτι άμεσο. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή όμως τα μέτρα που ότι απόψεις μας είναι σωστές και ο κόσμος θα το καταλαβαίνει για να κρίνει. Όχι να κατηγορούμε ο ένας τον άλλο. Τα άμεσα μέτρα, εγώ είπα
είπα συγκεκριμένα ότι αν δεν υπάρξει σήμερα στον πρωτογενή τομέα, στον παραγωγό, στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, δεν μπορεί να παράξει. Χαίρομαι πολύ. Πάμε να κύριε, μισό λεπτό. Κύριε Ματαλιωτάκη, θα επιστρέψω και στο επόμενο μέρο θα μιλήσουμε για πρωτογενή τομέα. Μετά θα πάμε υποδομέ. Έρχομαι σε εσά, κύριε Γωνιανάκη. Θέλω το σχόλιο σα για όλο αυτό. Είστε κι εσεί άνθρωπο τη εργατιά, άνθρωπο του ΜΟΚΤΟ, όπω και οι περισσότεροι. Αυτό που θα πω εγώ και το καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές μας είναι πως για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται το ΚΚΕ πως όλα τα υπόλοιπα κόμματα έχουν κοινό παρανομαστεί την κοινή αγροτική πολιτική. Μια πολιτική που λέγανε κάποτε τα χρυστά κουτάλια, η μεγάλη αγορά των 300 εκατομμυρίων και οι αγρότες θα ζουν πλωσιοπάροχα. Φτάσαμε από το 80 μέχρι σήμερα να έχουν ξεκληριστεί 800.000 αγροτικά νοικοκυριά, μικρά και μεσαία. Όλο αυτό με την κοινή αγροτική πολιτική που οδηγεί ουσιαστικά στους αγρότες επιχειρηματίες. Και δεν μιλάμε πως ο απλός αγρότης, ο δικός μας, θα γίνει επιχειρηματίας. Και αναγκαστικά εδώ πέρα τα μονοπόλια, οι μεγάλοι έμποροι ουσιαστικά εκμεταλλεύονται και κάνουν ασύφοροι και για τον αγρότη να παράγει, αλλά κύριε και για τον καταναλωτή να μπορεί να αγοράσει ποιοτικό προϊόν. Και αυτό που θέλουμε να βάλουμε εμείς είναι πως εδώ είναι διαχρονικές ευθύνες. Και επειδή συμφωνούν όλοι στην κοινή αγροτική πολιτική ότι πει η Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί το ακολουθάμε πιστά σαν Ευαγγέλιο, είναι αυτό που έχει οδηγήσει αυτή τη στιγμή την κατάσταση εδώ πέρα στην αγροτική παραγωγή της χώρας μας, που θα μπορούσε να θρέψει άλλες 10 Ελλάδες, μόνο η Κρήτη. Mm-hmm. Στην αγροτική παραγωγή, κάτι που εσχεμένο και με σχέδιο ουσιαστικά όλα αυτά τα χρόνια και με την τωρινή κυβέρνηση ένα παραπάνω, αλλά και με τις προηγούμενες και του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί, να σας πω τώρα, αν πάρουμε για υπόψη μας, ο αγρότης όταν βγει σύνταξη, η σύνταξή του είναι στα 300 ευρώ. Ακόμη χαμηλότερη και από αυτή την εξευτελιστική που έχει το ΙΚΑ, τα 380. Με αύξηση των εισφορών, όταν γίνονται τροπολογίες από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Για αφορολόγητο πετρέλαιο, όπως είναι στους αφοπλιστές, να είναι οι αγρότες. Για κατάρριση του ΦΠΑ στα αγροτικά προϊόντα, εργαλεία και όλα αυτά, ώστε να μπορεί ο αγρότης να πάρει και δεν τις ψηφίζει πρώτα και κύριε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ούτε καν για ζήτηση, αλλά ούτε τα υπόλοιπα κόμματα και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ και του ΜΕΡΑ25. Τροπολογία αυτή καταθέθηκε τον Νοέμβριο του 2022. Δεν ήταν πριν χρόνια. Και κανένας δεν τη στήριξε για να πούμε πως θα βοηθήσουμε την αγροτική παραγωγή για να έχουμε ποιοτικά. Να σταματήσουν οι εξαγωγές και να εισάγουμε εμείς που βλέπουμε αυτό και γίνεται και έχουμε λεμόνια Αργεντινή στην Ελλάδα. Λες γιατί δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε εμείς λεμόνια στην Ελλάδα. Ή αντίστοιχα να θυμηθούμε τα προϊόντα, τη σταφίδα που αυτή τη στιγμή μόνο από την Τουρκία, Αίγυπτο και άλλες χώρες εισάγεται, που ήταν υποτίθεται η Κρήτη, η πρώτη στην παραγωγή σταφίδας. Και όλο αυτό το παιχνίδι που παίζεται με τους μεγαλοεμπόρους. Τα μονοπόλια ουσιαστικά που εκμεταλλεύονται τον ελληνικό λαό και τον απλό εργαζόμενο αυτή τη στιγμή και ξεκληρίζουν τους αγρότες μας. Γιατί δεν έχει δικαλυμέντο, να το πούμε για απλά λαϊκά, μάλιστα, ο αγρότης από όλες αυτές τις πολιτικές που διαχρονικά έχουν ευθύνη σε αυτά τα κόμματα. Κύριε Λογιάδη, ο πρωτογενής τομέας, επειδή είστε άνθρωπος του τουρισμού, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι θέτει τις βάσεις ακόμα και για την ανάπτυξη της τουριστικής μας βιομηχανίας. Ένα θέμα το οποίο πάρα πολλές φορές έχετε θέσει είναι ότι ακόμα και σήμερα στην Κρήτη καμία πολιτική, και αυτό δεν το λέω χωρίς ταμπού, δεν κατάφερε να παντρέψει τον πρωτογενή τομέα με την τουριστική βιομηχανία. Είναι οι δύο βασικοί πυλώνες της κρητικής οικονομίας. Ακριβώς. Κύριε Δασκαλάκη, προέρχομαι και από μια αγροτική οικογένεια. Θυμάμαι στα παιδικά μου χρόνια, η οικογένεια μου παρήγαγε περί τους 25 τόνους σταφίδα. Σήμερα η Ελλάδα εισάγει 5.000 τόνους αμπελόφυλλα από την Κίνα. Είναι μια διαχρονική απαξίωση του πρωτογενή τομέα, που ξεκίνησε από το ΠΑΣΟΚ όταν μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την κοινή αγροτική πολιτική, συνεχίστηκε μετά με τη Νέα Δημοκρατία και συνεχίζεται μέχρι σήμερα και με το ΣΥΡΙΖΑ όπως πάει. Η πλήρης απαξίωση του πρωτογενή τομέα. Η Ελλάδα ποτέ δεν έδωσε βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για σωστές τιμές στα αγροτικά προϊόντα. Εισάγουμε από τρίτες χώρες φθηνά, πολύ φθηνά αγροτικά προϊόντα, καταστρέφουν εδώ πέρα το δικό μας πρωτογενή τομέα. Εισάγουμε φθηνά προϊόντα από τρίτες χώρες, τα οποία προϊόντα αυτά είναι και ποιοτικά χαμηλότερα από ότι τα δικά μας, γιατί τα δικά μας εδώ πέρα ευρωπαϊκά προϊόντα στην Ελλάδα παράγονται κάτω από συνθήκες Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις παρακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Έλληνας πολίτης μέσα στη φτωχοποίηση τώρα αντικαθιστά ποιοτικά ελληνικά προϊόντα με ξένα εισαγόμενα χαμηλότερα. Θέλουμε λοιπόν για να ζήσει ο αγρότης. Τι θέλει? Πρώτα απ' όλα σωστές τιμές.
και Ευρωπαϊκή Ένωση, τι σημαίνει κανονικά? Ότι πρέπει ο ένας να υποστηρίζει τον άλλο. Αυτό σημαίνει ένωση, μία ένωση κρατών, μία ένωση ομάδων. Θα πάρει τα δικά μου προϊόντα, τα αγροτικά, σε σωστές τιμές, για να μπορώ να πάρω και εγώ τη μερσέντε σου, ή τα λοιπάσματά σου, ή τα τρακτέρ σου. Άρα λοιπόν πρέπει να θέσουμε ένα βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που μέχρι τώρα κανένα κόμμα δεν έθεσε. Και διαχρονικά απαξιώνεται ο πρωτοεινής τομέας. Ήταν στο 14 με 15% όταν πρωτομπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως προς το ΑΕΠ. Ο πρωτοεινής τομέας ήταν το 14 με 15% του ΑΕΠ. Σήμερα συνεισφέρει κάτω από το 4% και συνέχεια μειώνεται και απαξιώνεται. Άρα λοιπόν θέλουμε άλλες πολιτικές, θέλουμε επιδοτήσεις ποιοτικών προϊόντων, καλών προϊόντων και όχι επιδοτήσεις εκτάσεων. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα τα οποία θα τα δούμε μπροστά μας. Ήδη η Ιταλία και η Ισπανία πιέζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κομισιόν, να εισάγει φτηνά λάδια, ελαιόλαδο από μεγάλες χώρες, τρίτες χώρες, φτηνές χώρες όπως είναι η Τινησία, Μαρόκο, για να τα τυποποιούν οι Ιταλοί και οι Ισπανοί και να τα εξάγουν ως δικά τους. Η Ελλάδα τι κάνει σε αυτό το πράγμα? Δεν λέει τίποτε. Όπως επίσης υπάρχει ένα άλλο θέμα που αυτή τη στιγμή πλέον η κοινή αγροτική πολιτική είναι καταραίει, διότι αυτή τη στιγμή λόγω της Ουκρανίας οι εισαγωγές από την Ουκρανία προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πολωνία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, έχουν σταματήσει, έχουν απαγορεύσει αυτές τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις εισαγωγές, διότι τα φτηνά προϊόντα της Ουκρανίας καταστρέφουν τα δικά τους προϊόντα. Και αυτό το πράγμα είναι μια καταστροφή για τον αγροτικό τομέα και στην Ελλάδα. Και πανευρωπαϊκά. Θα πάω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Με την επιστροφή θα συνεχίσουμε λίγο τη συζήτηση πάνω στον πρωτογενή τομέα, καθώς έχω συγκεντρώσει ένα-δύο ερωτήματα που θέλω να σας θέσω. Και θα πάμε και στο κομμάτι των υποδομών, γιατί και οι υποδομές είναι απόλυτα συνυφασμένες με την καθημερινότητα των πολιτών της Κρήτης. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Λοιπόν, δύο λεπτά μετά τις 10.30 εδώ σε ώρα αιχμής, εθνικές εκλογές 2023, τρεις εβδομάδες πριν τις κρίσιμες εθνικές κάλπες. Συζητάμε για τον πρωτογενή τομέα, συζητάμε για την ακρίβεια, για όλα αυτά τα ζητήματα που απασχολούν τους κριτικούς και όχι μόνο βεβαίως. Κύριε Ματαλιωτάκη, οι υποδομές, και αναφέρουμε στην αγροτική οδοπία, στο κομμάτι όλων αυτών των οποίων συμβαίνουν στην ενδοχώρα, είναι απόλυτα συνυφασμένες. Δηλαδή, φέρατε ένα παράδειγμα νωρίτερα, σας άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή, για τον κτηνοτρόφο ή τον αγρότη που μπορεί να ζει στα όρια του Ηρακλείου και πρέπει να μετακινηθεί στους καλούς λιμένες ή σε ένα χωριό ορεινό, στον Ψιλορίτη. Ή εκτός νομού. Όλα αυτά δημιουργούν ένα συνοθήλευμα που λειτουργεί εντελώς απαγορευτικά και απαξιώνει την αγροτική καθημερινότητα, αλλά γενικότερα την καθημερινότητα των πολιτών. Θέλω λίγο να αφαιρθούμε λίγο σε αυτό το σχέδιο, γιατί διαχρονικά η Κρήτη παίρνει κάτω από τη βάση στις υποδομές και οι ευθύνες είναι και διαχρονικές. Δεν ανήκουν μόνο σε μία κυβέρνηση, ανήκουν σε πολλές κυβερνήσεις. Θα σας πω ένα παράδειγμα, κύριε Δασκαλάκη. Για να ενταχθεί σε ένα σχέδιο βελτίωσης, δηλαδή να δημιουργήσει ο κτηνοτρόφος το δικό του υπόστεγο, όπως λέμε, στην καθομιλουμένη, τη δική του μονάδα, δηλαδή εκτροφής κλπ, επίβλεψης κλπ, στέγασης του ζωικού του κεφαλαίου, χρειάζεται χρηματοδότηση. Και ενισχύεται από τον ΟΠΚΕΠΕ κατά διαστήματα. Δανείζεται λοιπόν ο παραγωγός με συγκεκριμένους όρους από την τράπεζα, καταβάλει το ποσό και λειτουργεί το σχέδιο αυτοβελτίωσης. Καθυστερεί όμως ο ΟΠΚΕΠΕ, τρέχουν οι δόσεις, υπερχρεώνεται ο παραγωγός, βγαίνει εκτός προγραμματισμού του ο κτηνοτρόφος, ο αγρότης, άρα λοιπόν έχουμε υπερδανισμένους παραγωγούς. Πολύ μεγάλο ζήτημα αυτό, σε πολύ μεγάλη έκταση στην ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου και της Κρήτης, φωνεί βόντος εντιορήμο τόσα χρόνια κανείς δεν έχει ασχοληθεί. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε λοιπόν. Του βγάζει, του πληστηριάζει το σπίτι, να μην ξαναταλέτε όλα. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν. Και μετά του βγάζει το σπίτι. Αυτό είναι το καινούριο, κύριε Σβόκο. Αυτό γίνεται τον τελευταίο χρόνο με την κυβέρνησή σας. Δεν είχαμε πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας στον πρωτογενή τομέα. Είχαμε περισσότερους πληστηριασμούς στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι είχαμε στη Νέα Δημοκρατία. Άσχετος τώρα, κύριε Σβόκο, πρώτης κατοικίας, κύριε Ματαλιωτάκη, και πώς αποδεικνύεται η πρώτη κατοικία της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς αποδεικνύεται η πρώτη κατοικία. Αυτή τη στιγμή πώς να σας φέρω αυτά παραδείγματα, εγώ είμαι γνώστης. Μα πώς αποδεικνύεται η πρώτη κατοικία. Εν πάση περιπτώσει, να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Ολοκληρώστε, κύριε Ματαλιωτάκη. Οι υποδομές, λοιπόν, κύριε Δασκαλάκη, είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα και για να λυθεί θα πρέπει να δούμε σε επίπεδο προγραμματισμού και όχι διαπιστώσεων όπως υποστηρίζουν οι συνομιλητές μου ότι κάνουμε σήμερα, πού νοσεί ο αγροτικός τομέας, τι χρειάζεται. Είπατε για παράδειγμα κάτι, παραγωγή ενέργειας είπατε με φωτοβολταϊκά, αιωλικά κλπ. Υπάρχει ένα διαχρονικό πρόβλημα, υπάρχει μια διαχρονικότητα σε αυτά τα θέματα. Βεβαίως. Τέσσερα χρόνια. Ξέρετε γιατί όμως υπάρχει. Η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν είχε την ευκαιρία
να παρέμβει και να βελτιώσει κάποια από αυτά. Βεβαίως. Δηλαδή θα το συνδυάσω, θα βάλω μέσα στο παιχνίδι και τις λαμβωμένες περιοχές. Δηλαδή έχουμε ένα Δήμο Μηνώα Παιδιάδος, αναφέρομαι στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου και όχι μόνο, και στις Αρχάνες και τα Αστερούσια, που έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα από φυσικά φαινόμενα όπως είναι ο σεισμός. Έχουμε τις πλημμύρες στο Μαλεβίζη, τις πλημμύρες στην Χερσόνησο. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι μόνο η αποζημίωση όμως, δεν αρκεί μια αποζημίωση. Αποζημιώνται, εκτελούνται έργα αντιπλημμυρικά, έχουμε εστιάσει το πρόβλημα και δίνουμε λύσεις. Προσπαθούμε. Δεν μπορείς και με ένα μαγικό τρόπο να τα λύσεις όλα. Ούτε σταμάτησε η Νέα Δημοκρατία κάποιο πρόγραμμα ενίσχυση των αγροτών. Αντιθέτως και στις ζωοτροφές τελευταία είχαμε μια σοβαρή ενίσχυση για τον κάθε παραγωγό με βάση κάποια κριτήρια. Όσον αφορά το κόστος των παραγωγών. Έτσι. Η σεισμόπληκτη ακόμα. Αν θέλετε, κύριε Στρατάκη, τώρα να βάλουμε όλα τα θέματα. Νομίζω ότι μπορούμε να λέμε έτσι από έτσι. Ναι, μιλάμε για την αγροτική παραγωγή. Αν λοιπόν δούμε την αγροτική παραγωγή ως ζήτημα που θέλουμε να τα αναπτύξουμε και όχι ως στηρίζουμε τους κατοίκους της Υπαίθρου, το οποίο πρέπει να το δούμε ξεχωριστά ως θέμα, θα πρέπει να ακολουθήσουμε άλλο πρόγραμμα από αυτό που συγκεκριμένα πείτε μας σήμερα. Σας είπα εδώ πάρα πρέπει με αυτή την εκπομπή να δούμε συγκεκριμένες. Σίγουρα δεν θα βρούμε λύση μόνο με τον Κατσίγαρα, κύριε Στρατάκη, που με διακόπτεται και θέλετε να σας πω τώρα όλο το αγροτικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα. Μα δεν προτείνετε κάτι συγκεκριμένο εκ της απογενικολογίας. Θα μπορούσα να σας πω και φυτικά υπολείμματα, ειδικές σας τοποθετήσεις. Συμμετέχετε σε ένα πάνελ που κάνουμε διαπιστώσεις για το τι πρέπει να γίνει. Είναι προτάσεις, τις οποίες εγώ δεν έχω δει ακόμα καμία πρόταση. Η δική μου τοποθέτηση είναι διαπίστωση. Εν πάση περιπτώσει, αν δεν αντιληφθούμε, κύριε Δασκαλάκη, ότι αυτό το μοντέλο που ακολουθούμε στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα δεν μπορεί, δεν είναι βιώσιμο και θα πρέπει να επενδύσουμε στην ποιότητα και στον προγραμματισμό αυτού του μοντέλου, να αξιοποιήσουμε τους ανθρώπους, να μην δουλεύουν με 70 ευρώ μεροκάματο, μαύρη εργασία. Και όσο και αν φτάσει το ελαιόλαδο, δεν θα μπορέσει ο παραγωγός να το λύσει. Αν δεν δούμε συγκεκριμένα πράγματα, Ο κόσμος νομίζω θέλει να ακούσει προτάσεις. Λοιπόν, από την Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν με αφήνετε, κύριε Στρατάκη, να ολοκληρώσω. Δεν με αφήνετε. Ξαφνικά θυμηθήκατε. Θέλω να σας βοηθήσω να προτείνετε στην κυβέρνηση. Είστε ακόμα, κύριε Στρατάκη, στο 80. Λες και δεν κυβερνήσατε όλα 4 χρόνια. Ακόμα στην εποχή του 80, που θεωρείται όπου οι επιδοτήσεις που δεν πήγαν πουθενά. Ξεχάσατε τα πανογραψίματα, ξεχάσατε τους ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν επιδοτήσεις και δεν έχουν καμία σχέση με τον αγροτικό τομέα. Ας το δεχτούμε, η Νέα Δημοκρατία ξεχάσατε τι έκανε για να στο 80 ακόμα, κύριε Στρατάκη, σας αφήνουμε εκεί φυσικά. Έτσι, λοιπόν. Όχι. Οι υποδομές, κύριε. Δηλαδή λέτε ότι δεν έφαγε ο κόσμος ψωμί επί Πασόκ το 80. Εάν θεωρείτε ότι είναι πολιτική συζήτηση αυτή. Πότε μα δεν ακούμε ψωμί συγκεκριμένα κόσμος, πράγματα, κύριε Πατελιωτάκη. Τότε σας αφήνουμε εκεί. Κάνετε λοιπόν, διαπιστώσεις, λες και δεν κυβερνείτε 4 χρόνια και οι προηγούμενοι από το 2015 και εσείς 4 χρόνια. Σας αφήνουμε στο 80, κύριε Στρατάκη, μόνο που το 80 συγκεκριμένα είχατε πράγματα, 45% πείτε, και κοντεύετε να φτάσετε στο 5. Προβληματιστείτε λοιπόν ότι οι προτάσεις σας οδηγούν στο 5. Και από το 17 πέρυσι τώρα τέτοιες μέρες οδηγηθήκατε στο 7. Ο Καραμαλής του 2004-2009. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μείνετε στο 80. Λοιπόν, οι υποδομές λοιπόν είναι άρρηκτα συνδεδεμένες, κύριε Δασκαλάκη, με την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα και τη σύνδεσή του και τον τουρισμό κλπ. Αν δεν επενδύσουμε με συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία εντοπίζουν το ζήτημα σε κάθε περιοχή, σε κάθε κλάδο του πρωτογενή τομέα, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Κύριε Σμπόκο. Κύριε Δασκαλάκη, καταρχάς τα θέματα που αναδεικνύει, θα το πω για πολλωστή φορά. Δεν μ' αρέσει να διακόπτω, ειλικρινά δεν μ' αρέσει να διακόπτω στον ομιλητή μου, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω και σαν τηλεθεατής, αυτός που διακόπτει και παρεμβαίνει κερδίζει προφανώς στην προκειμένη περίπτωση και βέβαια καλά το κάνει ο φίλος μου ο Στρατάκης και διακόπτει γιατί βλέπω ότι έχει. Ότι... Ακούστε, όχι, ακούστε. Το αντίθετο. Απλά για να βοηθήσουμε ακούστε, τον κόσμο να σκεφτεί διαφορετικά. Επιτέλους πάτε να παρακινηθείτε και να πείτε ουσιαστικά πράγματα. Να κατανοήσετε, όχι επιτέλους πάτε να κατανοήσετε και το ρόλο σας. Επιτέλους πάτε να κατανοήσετε το ρόλο σας ως αντιπολίτευση. Ότι εδώ είναι η κυβέρνηση και εδώ πρέπει. Γόνιμες εδώ είναι η κυβέρνηση των 4 χρόνων και εκεί πρέπει να εστιάσουμε.
Τώρα εσείς ισορροπείτε μια κατάσταση ότι ήταν ο ένας. Δεν ισορροπούμε τίποτα. Αυτό κύριε Στρατάκη, ακούστε να σας πω τώρα. Συνεχίστε. Πριν από για τις υποδομές, το κομμάτι του πρωτογενούς τομέα, μιλάμε ότι είναι ένας πυλώνας της οικονομίας μας. Ο σοβαρότερο, εμείς παράγουμε τροφή, κύριε Δασκαλάκη. Είναι η ίδια η ζωή, είναι ο πρωτογενής τομέας. Είναι πολύ σημαντικό για το κάθε κράτος να μπορεί να θρέφει τον πληθυσμό του. Εκεί λοιπόν εμείς θα πρέπει ως χώρα να κάτσουμε κάτω, αν όλες οι πολιτικές δυνάμεις, να φτιάξουμε ένα σχέδιο, να είναι εφαρμόσιμο και να βάζει αυτό πρώτο και κύριο, διότι βιώνουμε εδώ πέρα συνθήκες κλιματιστικής αλλαγής. Βλέπετε τα προβλήματα. Κλιματικής αλλαγής. Βλέπετε. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δώση, κύριε Μονταριωτάκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε λοιπόν κλιματική κρίση. Έχουμε πιστιστική κρίση. Σοβαρό θέμα. Έχουμε υψηλό κόστος παραγωγής. Το σχέδιο θα πρέπει να δίνει απαντήσεις σε αυτά τα ζητήματα. Έχουμε σχροκέρδια σε βάρος του παραγωγού. Εσείς όμως, κύριε Σβόκο, είχατε αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Εμείς, κύριε Δασκαλάκη, αφού θέλουμε να πάμε σε συγκρίσεις, αναλάβαμε την κυβέρνηση σε δύσκολες μνημονιακές περιόδους. Λέω. Ακούστε, εμείς 4,5 χρόνια κυβερνήσαμε τη χώρα με επιτροπίες πάνω από το κεφάλι μας, με στόχους πλεονασμάτων, με τρόικες εξωτερικού και εσωτερικού πάνω από τα κεφάλια μας. Και σε αυτές τις δύσκολες μνημονιακές περιόδους, αφήσαμε 37 δισταταμεία του κράτους, τα οποία ήρθε η Νέα Δημοκρατία σήμερα, που βρήκε αυτά τα 37 δις και 70 από το Ταμείο Ανάκαμψης και έπεσε σαν τις κάρες. Και από τους αγρότες τα πήρατε εσείς, λοιπόν, και από τους μεσαίους τα πήρατε εμείς εσείς. Αυτές τις δύσκολες, στις δύσκολες περιόδους μνημονιακές. Μα γιατί ήταν δύσκολες κάναμε ήταν δύσκολες μνημονιακές περιόδους. Δεν θα τα σχίζατε από τα μνημόνια, δεν θα τα καταργούσατε. Εμείς βγάλαμε τη χώρα από το μνημόνιο, κύριε Μανταλιωτάκη. Μα δεν ήταν δύσκολο για εσάς. Εμείς το 2018 σας παραδώσαμε μια χώρα με καθαρό δρόμο, ρυθμισμένο το χρέος και 37 δις τα ταμεία. Και τη τάξη να δείτε πού τη φέρατε μετά από 4 χρόνια. Δεν μπορείτε λοιπόν εσείς να λέτε, η ερώτηση ήταν τι κάναμε. Εμείς σεβαστήκαμε τον υδρότα του λαού, προστατέψαμε τον παραγόμενο πλούτο και έτσι αφήσαμε τα 37 δις. Από πού τα πήρατε, από τους πλούσιους? Τα 37 δις τα πήραμε από τον ελληνικό λαό, αλλά δεν τα πήραμε, κύριε Μανταλιωτάκη, να τα βγάλουμε έξω από τα σύνορα της χώρας και να πάμε να τα κρύψουμε όπου υπήρχε μία τρύπα και μία δυρίδα. Ξέρετε πόσο πλούτο ελληνικό. Να σα πω το έκανε από αυτό την ημέρα κύριε, που μπήκε. Από το την ημέρα που μπήκε. Δεν ακούστε, θέλω να πάμε εκεί. Θα το πω αυτό και θα κλείσω. Ξεκίνησα να πω κάποια πράγματα για τον. Είδατε τώρα η διακοπή. Με διάκοψε και πήγε το πράγμα διαφορετικά. Λοιπόν, διάλογο κάνουμε. Απλά λοιπόν στο κομμάτι αυτό. Θέλω να υπάρχει και ο καταμερισμός με τέτοιο τρόπο να μιλήσουν όλοι. Από την ημέρα που μπήκε η Ελλάδα στην ΟΝΕ το 2002 μέχρι την ημέρα που μπήκε στα μνημόνια. Ήταν 8,5 χρόνια. Αυτά τα 8,5 χρόνια φύγανε 310 δισεκατομμύρια παραγόμενος πλούτος έξω από τα σύνορα της χώρας. Και κρυφτήκανε στα νησιά Κέιμαν, στην Κύπρο, στο Λοξεμβούργο, στην Ελβετία, όπου υπήρχε μία τρύπα. Εμείς λοιπόν, κύριε Μανταλιωτάκη, τα 37 δις τα πήραμε από τη φορολογία του ελληνικού λαού. Μπράβο. Αλλά τα αφήσαμε στα ταμεία του κράτους. Ενώ οι άλλες κυβερνήσεις τα πήραν και τα βγάζαν έξω. Αυτά ήταν η αιτία και προχωρήσαμε. Κύριε Μανταλιωτάκη, σας παρακαλώ πολύ. Μην μας λέτε για συγκρίσεις. Εδώ είμαστε να τις κάνουμε τις συγκρίσεις. Κύριε Σβόκο, λοιπόν. Έπαιρνε, κύριε Δασκαλάκη, από το ρεπορτάζ. Έχετε ρεπορτάζ ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις έβγαζαν χρήματα στο εξωτερικό. Ως δημοσιογράφος, ως ρεπορτάζ που κάνετε, γιατί ακούω πράγματα εξωπραγματικά. Δεν είπα ότι ελληνικές κυβερνήσεις τα πήραν, όχι η κυβέρνηση με σχέδιο, είπα ότι ιδιώτες, η λίστα Λαγκάρτ και όλες αυτές οι λίστες που ήταν μέσα τα ονόματα των επιχειρηματιών εκεί πέρα που είχαν τα χρήματα αδύρωτα. Από όλα τα κόμματα, από όλες τις παρατάξεις. Γι' αυτά λέω. Τους πήρατε και πίσω εσείς. Κύριε, σας παρακαλώ. Κύριε Στρατάκη, έρχομαι σε εσάς. Κομμάτι υποδομών, αγροτική οδοποιία και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν
Βλέπω ότι υπάρχει ενδιαφέρον στους τηλεθεατές και θα πάμε και στο κομμάτι των περιοχών που έχουν λαβωθεί, όπως είναι το Αρκαλοχώρι και η ευρύτερη περιοχή, αλλά και οι περιοχές που έχουν πλημμυρίσει. Δεν το συζητάω ότι οι υποδομές είναι απαραίτητες για το αγροτικό τομέα. Πρέπει να δούμε επιτέλους στην Κρήτη η αξιοποίηση υδατικών πόρων, φράγματα. Δυστυχώς έχουμε και αυξημένη λειψιδρία φέτος και δυστυχώς το φράγμα το Ποσελέμη θα είναι στα όρια του. Θα πρέπει να είναι στο σχεδιασμό της επόμενης κυβέρνησης, σε συνέργεια βέβαια και με την αυτοδιοίκηση, γιατί και αυτοδιοίκηση, και η τοπική αυτοδιοίκηση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, να ολοκληρωθούν βασικές υποδομές αγροτικές. Που πρέπει να δει η επόμενη κυβέρνηση. Μήπως πρέπει να δει με μεγαλύτερη σοβαρότητα περισσότερες αρμοδιότητες, έτσι ώστε η αυτοδιοίκηση να μπορεί να λειτουργήσει περισσότερο αυτόβουλα για να προωθούνται έργα και παρεμβάσεις χωρίς να υπάρχει γραφειοκρατία αυτή που κοιτάξτε, συμβαίνει. Συμφωνώ με αυτό που λέτε. Η αποκέντρωση ήταν, να σας το πω απλά έτσι, στο DNA του ΠΑΣΟΚ, όταν έγινε ο Καλλικράτης και ο Καποδίστριας, είχε ως απότερο στόχο, πέρα από την εξοικονόμηση των σπαταλών στον τομέα της αυτοδιοίκησης, είχε ακριβώς ως στόχο στο να γίνει αποκέντρωση εξουσιών, αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, αλλά συνοδεία πόρων. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε, γιατί η εφαρμογή και στην πράξη είδαμε ότι αυτή τα τελευταία 13 χρόνια εφαρμογή του Καποδίστρια έδειξε ότι σε κάποιες περιπτώσεις δεν συνδυάζονταν οι αρμοδιότητες της αυτοδιοίκησης με τους αντίστοιχους πόρους. Πρέπει συνολικά και διακομματικά να δούμε πώς θα χρηματοδοτήσουμε τέτοιες δράσεις, ούτως ώστε να μπορούν οι τοπικοί άρχοντες να βλέπουν τις ανάγκες σε οδοποιία, σε φράγματα, σε λιμνοδεξαμενές. Σε διάφορες τοπικές δράσεις που θα ευνοήσουν τον πρωτογενή τομέα. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ήμουν προχθές στο Σκηνιά και μία πρόταση που ακούστηκε εκεί πέρα από τους κατοίκους είναι η αξιοποίηση του δρόμου που ενώνει το Σκηνιά με τη Δέρματο, χωρίς να χρειάζεται να πηγαίνει κάποιος μέσω της Βιάνου στο νότιο παραλιακό μέτωπο. Αν γίνει αυτός ο δρόμος, θα μπορέσει και με την ολοκλήρωση της κατασκευής του αεροδρομίου θα αλλάξει ριζικά το νότιο παραλιακό μέτωπο με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Μάλιστα. Θα μπορούμε να μετακινηθούμε και ειδικά τώρα που όταν κατασκευαστεί το αεροδρόμιο τα μεγέθη του τουρισμού θα είναι, μιλάμε για 18 εκατομμύρια περίπου τουρίστες σε όλη την Κρήτη. Με τέτοιες υποδομές θα μπορέσουμε να δώσουμε και την ευκαιρία σε αυτές τις περιοχές να αναπτυχθούν, να γίνουν πέρασμα, αξιοποίηση από τους τουρίστες κλπ. Για όθηση της τοπικής οικονομίας. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γωνιανάκη, έρχομαι σε εσάς. Εδώ δεν έχουμε σχέδιο πόλης στο Ηράκλειο. Σε αρκετές περιοχές, όχι αγροτική οδοποιία που θα ήταν απαραίτητη και άλλες υποδομές. Δηλαδή, πραγματικά, ό,τι συμφέρει την πλειοψηφία του κρητικού, του ελληνικού λαού, έργα δεν γίνονται αν δεν κοστολογηθούν ουσιαστικά και δεν συμφέρουν στους μεγάλους μονοπωλίων. Και το λέμε αυτό. Γιατί φανταστείτε, είμαστε σε μια Ελλάδα του 2023 με τέτοια ανάπτυξη, τέτοια παραγωγή και δεν έχουμε σχέδιο πόλη στην πόλη του Ηρακλείου, σε πολλές περιοχές που κατοικούνται ήδη. Αντίστοιχα, δρόμοι εθνικούς δεν έχουμε. Και το ΒΑΚ που προγραμματίζεται και αναγγέλλεται, και αυτός πάει πάλι να πληρωθεί από τον ελληνικό λαό και πάλι τον πληρώνουν μια ζωή με διόδια. Που εδώ πρέπει να απαντήσουν όλοι τους, αν θέλουν τέτοια έργα. Και το ζήτημα και με την τοπική αυτοδιοίκηση είναι πως το κράτος μοίρασε αρμοδιότητες, έδωσε, αλλά χωρίς την κατάλληλη χρηματοδότηση, στέλνοντας πάλι το λογαριασμό στους δημότες της κάθε περιοχής, όπου χρειάζεται έργα που όλα αυτά δεν γίνονται. Και εδώ είναι οι υποδομές, δεν είναι μόνο στην αγροτική οδοποιία ή αλλού. Είναι στο σύνολο του λαού. Αντισεισμική, αντιπλημμυρική προστασία, κάτι που καμία κυβέρνηση και η τελευταία και η προηγούμενη δεν έχουν κάνει. Και ειδικότερα σε μια περιοχή όπως είναι η Κρήτη, που είναι η πρώτη σεισμογενής, και έχουμε αρκετά σχολεία, εγώ θα πω, όχι μόνο για τις κατοικίες. Αλλά για τα σχολεία που είναι του προηγούμενου αιώνα. Και πολλά αιώνα. Δημόσια κτίρια, όχι μόνο. Ναι, δημόσια κτίρια. Φανταστείτε 4.000 σχολεία στην Ελλάδα πανελλαδικά, με αρκετά και στο νομό Ηρακλείου και σε όλη την Κρήτη, που είναι χτισμένα πριν το 1959. Και εκεί μπαίνουν μικρά παιδιά. Και αντίστοιχα κατοικίες, δημόσιες υπηρεσίες και πολλά έργα. Και κοντεύουμε δύο χρόνια από το σεισμό του Αρκαλοχωρίου, που δεν έχει γίνει τίποτα. Έχουμε ακόμη τα κοντέινερ, την πλημμύρα στην Αγία Πελαγιά που θρηνήσαμε θύματα, ανθρώπινες ζωές, για μια περιοχή που το ξέραμε και δεν έχουμε τα φυσικά φαινόμενα μας πούνε ξαφνικά ότι ήρθε ο Κατρίνας και είναι απρόβλεπτο και πώς θα το. Με μία απλή βροχή να βλέπουμε περιοχές πραγματικά να λιμνιάζουν, γιατί όλα αυτά τα έργα, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση που ευαγγελίζονται και λένε το ίδιο τα επιδοτεί, γιατί σου λέει δεν αποφέρουν κέρδος, γι' αυτό και δεν αποζημίωσε ούτε τους κατοίκους.
σε όλες αυτές τις πληγές περιοχές. Και αντίστοιχα, όλες αυτές τις υποδομές γίνονται για το σφαίρμα του Μεγάλου Κεφαλαίου. Κύριε Γωνιανάκη, θα βάλετε μια ανατελεία, θα ολοκληρώσω τα αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Κύριε Λογιάδη, θα σας δώσω περισσότερο χρόνο αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Πρέπει να πάω. Δεν μου δώσετε καθόλου χρόνο. Θα σας δώσω περισσότερο χρόνο από αυτόν που πήραν οι υπόλοιποι, γιατί σας έχω αδικήσει μέχρι στιγμής. Μέχρι στη γωνία, βάλει στη γωνία, αλλά πρέπει να πω στη φωνή του Μπέρα 25. Μία ανάσα πριν τις 11, έχω πει πάρα πολλές φορές ότι στα προεκλογικά πάνελ στο διαφημιστικό διάλειμμα ίσως να λέγονται και οι ωραιότερες ατάκες. Χαίρομαι που οι υποψήφοι έχουν χιούμορ και αυτό είναι νομίζω που κάνει και τη διαφορά των ελληνικών εκλογών σε σχέση με τις εκλογές άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αυτό το ταπεραμέντο που έχουμε. Κύριε Γωνιανάκη, έρχομαι σε εσάς για να ολοκληρώσετε και αμέσως μετά θα πάω στον παραπονιάρη, τον κύριο Λογιάδη. Όχι παραπονιάρη, εγώ είμαι στο παραπονιάρη. Και μου τώρα πρέπει να. Είστε έτοιμος. Όπως το κάνατε. Όχι παραπονιάρη. Πάντως το κύριο ζήτημα, να σας πω και φάνηκε και στον αντίλογο προηγουμένως που είχαν οι εκπρόσωποι των δύο μεγάλων κομμάτων. Της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και το ΠΑΣΟΚ που ήθελετε, ήταν ότι συμφωνούν στην κοινή αγροτική πολιτική. Και ειδικότερα ακούσαμε και κουβέντες πως οι αγρότες κάτω τους καναπέδες. Οι αγρότες φτύνουν αίμα για να βγάλουν ένα μεροκάματο και αυτό ουσιαστικά. Νομίζω ότι αυτό κανείς δεν το αφισβητεί, κύριε. Ναι, αλλά γιατί υπάρχει η λογική ότι πήραν όλοι τις επιδοτήσεις και κάτσαν όλοι στους καναπέδες και όλοι τα κάνανε αμάξια και όλοι δεν έχουν αγροτικά. Πάντως αυτό που θέλω να πω εγώ είναι το κύριο είναι. Αυτό το κύριο που θέλω να πω είναι πως αυτή τη στιγμή η αγροτική. Η οικονομία ουσιαστικά καταστρέφεται, συρρυκνώνεται. Όλο ένα και σε πιο λίγα χέρια. Και πραγματικά γίνεται ασύμφορο για να σήμερα να στραφεί στον αγροτικό τομέα και στην αγροτική παραγωγή. Και με τις υποδομές που θίξαμε, που εδώ λέμε ολόκληρες πόλεις δεν έχουν σχέδιο πόλης, ή να έχουμε αγροτικούς δρόμους πραγματικά το 2023, που δίνει και την κατάσταση που υπάρχει πραγματικά και για τους αγρότες και το να μείνουν στη γη τους, να καλλιεργήσουν τη γη τους. Εδώ ακόμη και η πρόταση, και το λέω εγώ, γιατί δεν συζήτηθηκε καν στη Βουλή. Όπως έχουν οι πάροχοι ενέργειας το ελάχιστη γυμνή τιμή, υπάρχει και στα αγροτικά προϊόντα. Κανένας δεν το δέχτηκε. Γιατί δηλαδή οι πάροχοι, οι μεγάλες εταιρείες, να έχουν πλαφόν στις τιμές τους και να μην έχουν οι αγρότες στα αγροτικά τους προϊόντα. Γιατί η ελεύθερη αγορά και το καπιταλιστικό σύστημα τι θέλει, εξαθλειωμένους αγρότες και τους αγρότες επιχειρηματίες. Δηλαδή όλους να τους έχουν φαμέλιους. Και εκεί είναι το κύριο ζήτημα. Κύριε Λογιάδη, έρχομαι σε εσάς. Θέλω να βάλω έναν επιπλέον προβληματισμό, τον σκεφτούν και οι υπόλοιποι από τους υποψηφίους εδώ. Ένα ζήτημα που διαχρονικά θέτουν οι κριτικοί είναι ότι ποτέ, λέει, το πολιτικό σύστημα της Κρήτης δεν κατάφερε να μεταφέρει στην υπόλοιπη χώρα, και το λέω γιατί υπήρξατε και εσείς βουλευτής για 4 χρόνια, την κόκκινη γραμμή που χωρίζει τον πρωτογενή τομέα της Κρήτης σε σχέση με τον πρωτογενή τομέα, παραδείγματος χάρη, της Θεσσαλίας, που μιλάμε για μια βιομηχανία τύπου τουρισμού. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Ομολογώ ότι, θέλω να είμαι ειλικρινής, ομολογώ ότι σε τοποθετήσεις υπουργών, κύριε Μανταλιωτάκη, είχαν ακουστεί κάποιες απόψεις τα τελευταία 4 χρόνια που έδειχναν ότι ενδεχομένως δεν γνώριζαν ποια είναι η πραγματική δυναμική των ανθρώπων του πρωτογενή τομέα της Κρήτης. Και εμείς που κάνουμε ρεπορτάζ εδώ στην Κρήτη TV, αντιλαμβανόμαστε απόλυτα, κύριε Λογιάδη, ότι οι αγρότες και οι νοοτρόφοι της Κρήτης έχουν μια διαφορετική προσέγγιση και βεβαίως πολύ πιο διωγγωμένα προβλήματα σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Μάλιστα. Επειδή λοιπόν, κύριε Δασκαλάκη, προηγουμένως είπατε ότι είναι ωραίο το χιούμορ, έχω να δείξω ένα σκίτσο του Κύρου. Όταν γεννήθηκε η Ελλάδα, ήρθε η καλή νεράιδα και της χάρισε 3 καλά. Ομορφιά, γενναιότητα και φιλότιμο. Μετά ήρθε η κακή νεράιδα, η κακή μάγισσα, και της χάρισε 3 κακά. Τη Νέα Δημοκρατία, το Πασό και το ΣΥΡΙΖΑ. Κύρου, 2018. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Και οι τρεις, στο προηγούμενο μέρος, βλέπω ότι τα ίδια. Λένε τα ίδια, τσακώνονται, ενώ έχουν κυβερνήσει και οι τρεις. Πολύ σωστά είπατε, ευθύνες ανήκουν σε όλες αυτές τις διαχρονικά κυβερνήσεις. Πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας, τους έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ, τους εγχύριζε η Νέα Δημοκρατία. Σας κλείνει πάντως το μάτι ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις εκλογές. Εμείς θα μου κλείσει τα μάτια μας σε όλους. Διότι αυτή είναι όλη απέναντί μας, κύριε Δασκαλάκη, των προτέρων. θα πάμε εκεί πέρα όμως. Λοιπόν, το ΜΕΡΑ25 τι λέει ουσιαστικά στον τομέα αυτό επάνω, για να είμαστε συγκεκριμένοι. Επανίδρυση δημόσιας αγροτικής τράπεζας. Χωρίς αγροτική τράπεζα οι αγρότες δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Νερό, μικροφράγματα. Χωρίς νερό δεν υπάρχει παραγωγή. Είναι τεράστιο πρόβλημα της λειψιδρίας. Θα το δούμε και μπροστά μας. Και στο Ηράκλειο πρέπει να γίνει η αφανάτωση του αλμυρού. Είναι τεράστια θέματα τα οποία θα τα βρίσκουμε μπροστά μας. Πριν από λίγες μέρες ήρθε ως βουλευτής. Ήμουν στη Βουλή και είμαι περήφανος που έφερα στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης το θέμα των εργασιακών δικαιωμάτων των γεωπόνων. Που δεν υπήρχαν, το υιοθέτησαν και όλα τα
κόμματα και επιτέλους έγινε. Και είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό. Εκπαίδευση και πληροφόρηση στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους. Να ξέρουν τι προϊόντα έχουν χρυσάφι και πώς θα τα πουλήσουν. Είναι πάρα πολύ βασικό. Επίσης, έχουμε εδώ πέρα ένα φοβερό πολιτιστικό όπλο που είναι η μινωική γραφή Β, η πρώτη γραφή της Ευρώπης. Θα μπορούσαν όλα τα προϊόντα που εξάγονται, παραδείγματος χάρη το λάδι, το μέλι, να έχουν από κάτω και μία γραφή, τη μινωική γραφή Β, όπως έκανε εγώ στην κάρτα μου, την πρώτη κάρτα, όταν ήμουν υποψήφιος βουλευτής. Πρέπει να γίνεται επίσης άμεση και γρήγορη αποζημίωση αυτών των καταστροφών των αγροτών. Δεν μπορεί να περιμένει ο αγρότης πότε θα το αποζημιώσουν για τις καταστροφές που έχουν γίνει από τα πλημμυρικά και ούτω καθεξής φαινόμενα. Καταστρέφουμε γη υψηλής παραγωγικότητας με φωτοβολταϊκά, με ανεμογεννήτριες. Καταστροφή στο περιβάλλον. Οι ανεμογεννήτριες είναι ό,τι χειρότερο για το περιβάλλον. Είχα πάει το καλοκαίρι που μας πέρασε στο Δήμο του Αγίου Βασιλείου στο Ερέθυμνο, όπου αυτό το μέρος, οι Μέλαμπες, είναι το πιο πολυκαμένο μέρος της Κρήτης της Ελλάδας από την Άσα. Και δεν έχει γίνει κανένα έργο υποδομής για να αντιμετωπιστούν τα θέματα αυτά. Και επίσης έχει απαξιωθεί η αυτοδιοίκηση για να λαμβάνει αυτά τα μέτρα που είπατε. Και το Αρκαλοχώρι, βέβαια, και το τεράστιο αυτό έργο του αεροδρομίου, στο οποίο εμείς είμαστε κατά αυτού του εγκλήματος που γίνεται εκεί πέρα, με τις τόσες χιλιάδες ελιές που έχουν ξεριζωθεί περιβαλλοντικά, με το όλο αυτό επιβάρηση του οικοσυστήματος που θα γίνει. Αυτά όλα είναι καταστροφή για τον αγρότη και καταστροφή για τον πρωτογενή τομέα. Και είπαμε προηγουμένως για τη διασύνδεση του πρωτογενή με τον τριτογενή τομέα, επειδή είμαι και στον τριτογενή τομέα, στον τουρισμό. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτό που θα έπρεπε να υπάρχει. Δεν υπάρχει πραγματικά η δυνατότητα να απορροφήσουμε όλα αυτά τα προϊόντα τα ποιοτικά προϊόντα της Κρήτης, τα οποία πραγματικά είναι χρυσάφι. Γιατί δεν υπάρχει. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Γιατί οι ξενοδόχοι προτιμούν να αγοράζουν φθηνά, ξένα και δεν δίνουν μέρος της πίτας του τουρισμού στο κριτικό παραγωγό, στον Έλληνα παραγωγό. Διότι, θα σου μιλήσω προσωπικά. Θα πρέπει αυτό, συγγνώμη για την, συγγνώμη για την ερώτηση, θα πρέπει αυτό να το επιβάλλει το κράτος. Ο κάθε ξενοδόχος δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται κίνητρα. Δεν θέλω κίνητρα. Δεν θέλω κίνητρα. Εγώ θέλω ποιοτικά προϊόντα, σωστά προϊόντα, να τα αναδεικνύω αυτά και να τα πληρώσω ακριβότερα. Βεβαίως. Να πάρετε τα κυπευτικά του. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Μπράβο. Το αγού, το γάλα, το ποτήρι. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Μπράβο. Αυτό ξέρω ότι το κρέας και τα γαλακτοκομικά είναι αυτά. Λοιπόν, επειδή είχαμε και πολλούς σεφ στο ξενοδοχείο μας πολύ υψηλή κατηγορία. Μα με ρωτήσετε κάποιοι για να απαντήσω. Και η πρόνοια του κεντρικού κράτους της κυβέρνησης να δώσει, να οθήσει τα πράγματα προς τα εκεί. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το αρνάκι το κατεψυγμένο Νέας Ζηλανδίας σε σχέση με το κριτικό που είναι το φρέσκο, το βυζαστάρι που λέμε εμείς οι κτηνοτρόφοι, είναι πιο ακριβό. Πιο ακριβό είναι. Αυτός όμως θα πρέπει να το πάρει και ως ζωντανό το κριτικό, να το παγώσει, να το βάζει στην κατάπτυξη για να το διαθέσει. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Τεράστιο θέμα, βεβαίως. Μα δεν απάντησε, δεν μπορούσα να απαντήσω. Ερωτήσεις πολλές, αλλά δεν μπορούσα να απαντήσω ότι πραγματικά αυτό το πρόβλημα υπάρχει. Όταν αναδεικνύω εμείς την κριτική μας διατροφή, έρχονται οι ξένοι και μας λένε ποια κριτική διατροφή. Το αρνάκι μου από τη Νέα Ζηλανδία και η πατάτα σας που είναι πάντως από την. Βλέπετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ σας αβαντάρουν με ερωτήματα. Πολύ χαίρομαι και εγώ ως ξενοδόχος ανταπατώ εν της πράγμαση. Το πώς θα αντιμετωπίζουμε τα θέματα αυτά. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ενημέρωση και δυνατότητα να. Πιστεύετε, κύριε Λογιάννη, γιατί δεν το εφαρμόζετε στην πράξη. Πώς το εφαρμόζουμε. Ασφαλώς. Από τη δική σας γνώμη. Πώς το λέτε. Πώς το κρίνετε αυτό. Συγγνώμη, το κρίνετε. Όχι, μια στιγμή. Αν το δείτε παράδειγμα, η συγκεκριμένη μονάδα κάνει το ανάποδο. Όταν λοιπόν δεν ξέρετε, ρωτήστε με. Τι παίρνουμε. Μπράβο. Εμείς λοιπόν αυτό κάνουμε. Αυτό αναδεικνύουμε στα εστιατόρια μας τα κριτικά προϊόντα. Ακριβώς αυτό το πράγμα. Και μπράβο σας. Μπράβο. Και αυτό είναι συνολικά. Αυτό παρατήρησε. Τις βάσεις για τη διακυβέρνηση της επόμενης μέρας την κεντροαριστερή δημοκρατική προοδευτική κυβέρνηση. Μα δεν είναι κακό να συμφωνούμε σε κάποια πράγματα. Όχι. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχει πολιτική βούληση, αλλά πολιτική βούληση δεν υπάρχει. Η αλήθεια είναι, κύριε Στρατά και κύριε Σβόκο, ότι στην ελληνική πραγματικότητα του 2023 εξακολουθεί να υπάρχει ταμπού στην πολιτική συζήτηση αν υπάρχει συμφωνία ανάμεσα σε υποψηφίους ή παρατάξεις. Και αυτό είναι ένα θέμα που και από τη δημοσιογραφική μου εμπειρία το έχω αντιληφθεί και μέσα από προεκλογικές εκπομπές αλλά και γενικότερα από τις εκπομπές. Αυτά όμως, κύριε Δασκαλάκη, πρέπει να γίνονται προεκλογικά και όχι μετεκλογικά σε τρεις μέρες που δίνει το σύνταγμα δυνατότητα να συζητήσει. Αναφέρεστε βέβαια σε μια εκπομπή που όλα αυτά τα θέματα τα έχει αναδείξει εδώ και 6 χρόνια, το ξέρετε πολύ καλά, κύριε Λογιάδη. Κύριε Ματαλιωτάκη, έρχομαι σε εσάς. Θα παντρέψω το κομμάτι των υποδομών. Θέλω όμως να σταθούμε σε μια περιοχή που έχει έναν πολύ δυναμικό πρωτογενή τομέα, έχει ένα μέλλον που ανοίγεται μπροστά με τις υποδομές που γίνονται εκεί, αλλά και μια τεράστια καταστροφή. Και αναφέρομαι στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος, στην ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου,
Δεν θα περιοριστώ όμως μόνο εκεί, γιατί και οι Αρχάνες και τα Στερούσια έχουν πρόβλημα και η περιοχή της Αγίας Πελαγίας και του Παλαιάκαστρου στο Δήμο Μαλεβιζίου, αλλά και πολλές περιοχές από την άλλη πλευρά του νομού, στη Χερσόνησο, στα χωριά της Λαγκάδας, όπου έχουν χτυπηθεί από θεομηνίες. Θέλω να σας πω ότι ακόμα και σήμερα, πολλοί από τους πλημμυροπαθείς της Χερσονήσου δεν έχουν ακόμα αποζημιωθεί. Και όλοι γνωρίζουμε τα προβλήματα στο Αρκαλοχώρι. Μάλιστα, καταλογίζουν στους υποψήφιους της Νέας Δημοκρατίας στο Αρκαλοχώρι ότι δεν έχετε πάει στην περιοχή. Καταρχάς, οι πλημμυροπαθούσες περιοχές Μαλίων, Χερσονήσου και της ευρύτερης περιοχής έχουν αποζημιωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό αρκετοί κάτοικοι. Όχι βεβαίως, όλοι. Βεβαίως, εντάξει, μπορεί να μην είναι όλοι, αλλά η πλειοψηφία έχει λάβει ένα πολύ μεγάλο αριθμό χρημάτων σε σχέση με τις συνολικές ζημιές που έχουν καταγραφεί. Η καταγραφή έγινε από την περιφέρεια Κρήτης για τις επιχειρήσεις και για τις οικίες από τους Δήμους. Αυτό ένα ζήτημα. Το άλλο ζήτημα όσον αφορά τους σεισμόπληκτους. Αμέσως ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε την ίδια ημέρα τη σεισμόπληκτη περιοχή του Αρκαλοχωρίου και των όμορων δήμων όπου είχαμε αντίστοιχα φαινόμενα καταστροφών. Δημιουργήθηκε άμεσα η ΔΑΕΦΚ, η οποία λειτουργεί στη Χανιόπορτα, το ξέρετε πολύ καλά. Έγιναν οι πρώτοι έλεγχοι, γνωρίζουμε ότι ακολουθούν οι δεύτεροι, ακολουθούν οι τρίτοι έλεγχοι από δημόσιους λειτουργούς, από ανθρώπους οι οποίοι προσελήφθησαν στην ΔΑΕΦΚ για το συγκεκριμένο σκοπό. Δόθηκαν χρήματα για τις οικιακές αποσκευές και για την άμεση βοήθεια σε πολύ μεγάλη μερίδα των πολιτών και μένει να συνταχθούν οι φάκελοι από ιδιώτες μηχανικούς. Θέλω να σας πω, κύριε Μαδρασκαλάκη, ότι υπάρχουν χιλιάδες φάκελοι και έχουν κατατεθεί μόλις, τουλάχιστον μέχρι πριν από ένα μήνα, ήταν ή 11 ή 12. 8.000 αιτήσεις είναι 8. Και έχουν προχωρήσει στο στάδιο που λέει ο κ. Μανταλιωτάκης 14. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε από κατοίκους της περιοχής. Συντάσσεται όμως από ιδιώτες μηχανικούς, οι οποίοι ως ιδιώτες λειτουργούν και συντάζουν τους φακέλους. Έτσι, δεν είναι ότι συντάχθηκαν οι φάκελοι από μηχανικούς του κράτους, οι οποίοι είχαν εντολή να καθυστερήσουν. Γιατί όμως πρέπει, κύριε Ματαλιωτάκη, θέλουμε, και αναφέρομαι σε εσάς, γιατί είστε, στο κυβερνητικό ψηφοδέλτιο. Από εκεί και πέρα, γιατί πρέπει να περνάνε δύο χρόνια, ας πούμε, και να βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους να είναι στο περίμενε για πολύ βασικές υποδομές? Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι αν παρακολουθήσετε τα στοιχεία της απογραφής, η μείωση του πληθυσμού στο Αρκαλοχώρι είναι κάτι παραπάνω από δραματική. Και μιλάμε για μια κομμόπολη που ήταν από τις περιοχές μετά το Ηράκλειο και την τουριστική μας βιομηχανία, τις πολύ δυναμικές της ενδοχώρας. Δεν θα υπάρξει κανείς πολίτης, κύριε Δασκαλάκη, να υποστηρίξει ότι δεν θα πρέπει να αποζημιωθούν αυτοί οι άνθρωποι και δεν θα πρέπει να γίνει το ταχύτερο δυνατό. Μα δεν είπα κάτι τέτοιο. Έγινε όμως ένα μικρό μερίδιο της αποζημίωσης εκείνες τις ημέρες. Πήραν αρκετοί άνθρωποι χρήματα για να μπορέσουν να λειτουργήσουν, να συνεχίσουν τη ζωή τους. Οι ιδιώτες μηχανικοί, αφού τάχιστα τέλειωσαν οι έλεγχοι, αρχίζουν να συντάσσουν τους φακέλους. Πολλοί ιδιώτες μηχανικοί και συνάδελφοί μου μου λένε: μη μας στέλνεις άλλους, δεν μπορούμε, δεν προλαβαίνουμε. Υπάρχει λοιπόν και μία καθυστέρηση από τους ιδιώτες. Έχετε ψηφιοποιήσει το κράτος, τα έχετε κάνει όλα ηλεκτρονικά. Και με ένα κουμπί γίνονται τα προβλήματα. Δηλαδή, ο Κερακάκης, ο Μέγας, υπουργός που τα έχει δει, με ένα κουμπί, και τώρα μιλάτε για την γραφειοκρατία. Κύριε Σμπόκο, υπάρχουν προβλήματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος για να πάρεις 30, 40, 50.000 να αποκαταστήσεις μια ζημιά. Υπάρχουν προβλήματα στατικότητας πολύ σοβαρά, τα οποία δεν μπορεί ένας ιδιώτης μηχανικός να επιλέξει πόσα χρήματα θα πάρει από το κράτος. Πρέπει μετά να έρθουν οι μηχανικοί του κράτους σε συμφωνία με τον ιδιώτη μηχανικό για να καταλήξουν και σε διαπραγμάτευση τι πρέπει να γίνει σε ένα κτίριο. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν, δεν είναι τόσο απλό. Αυτή η διαδικασία να μην τρέξει από την αρχή. Δεν μα τρέχει από την αρχή. Τρέχει από την αρχή. Ξέρετε, κύριε Δασκαλάκη, πολλοί άνθρωποι μου λένε: έχω πάρει 40.000 στο λογαριασμό μου και δεν μπορώ να ξεκινήσω τις εργασίες. Γιατί δεν ξέρω. Βεβαίως, γιατί δεν ξέρω, γιατί δεν γνωρίζω τι θα πρέπει να κάνω
σκέφτομαι να χρησιμοποιήσω τα χρήματα αλλού, αλλά μετά δεν ξέρω αν μου τα ζητήσουν ή αν θα μου δώσουν άλλα για να φτιάξω. Διότι είναι θέμα διαπραγμάτευση. Είναι θέμα διαπραγμάτευση ιδιωτών μηχανικών. Είναι θέμα διαπραγμάτευση ιδιωτών μηχανικών με τον μηχανικό του κράτου. Πετάτε τον μπαλάκι στου ιδιώτε μηχανικού, ότι αυτοί κολυσιεργούν ουσιαστικά. Δεν πετάμε τον μπαλάκι, κύριε Σμπόκο, και μην προσπαθείτε να εκμεύσετε. Η διαδικασία αυτή. Όταν παίρνεις χρήματα από τον κρατικό ταμείο, έτσι, δεν μπορεί να γίνεται τάχιστα. Είναι μια διαδικασία που πρέπει να περάσει από τους απαραίτητους ελέγχους. Δεν είναι ευχάριστο αυτό, όμως δεν μπορεί να δίνονται 50 και 100 χιλιάδες με μια απλή αίτηση. Κύριε Σμπόκο, καταρχήν τι πράτετε εσείς από τις επισκέψεις σας στην περιοχή? Ακούστε, οφείλω μια απάντηση, γιατί ξεκίνησα να πω για τις υποδομές πολύ σύντομα. Θα πω δύο πράγματα, γιατί με διακόψανε. Και πήγαμε σε άλλο θέμα. Λέω λοιπόν ότι. Μπορείτε να συνδυάσετε την απάντησή σας, ναι, και με το εργαλείο, γιατί λοιπόν, και για υποδομές μιλάμε, κύριε. Ακούστε τώρα. Θέλω να αναφερθώ λίγο και στη Νέα ΚΑΠ, αλλά είμαστε λίγο έξω από το. Θα βγω λίγο έξω από το αντικείμενο όπως το βάζετε, αλλά ακούστε τώρα. Υποδομές στον πρωτογενή τομέα. Μπορείτε να μου πείτε πόσα αρδευτικά έργα εντάχθηκαν ίσονο σημασία εδώ στην περιφέρεια Κρήτης, δεν αναφέρομαι μόνο στον νομό Ηρακλείου. Πόσα έργα αρδευτικά έχουν ενταχθεί στην προγραμματική περίοδο και την προηγούμενη και αυτή, ή εδώ τώρα τέσσερα χρόνια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το φράγμα της πλατιώτισσας, μπορεί να μας απαντήσει κάποιος, τι μέρημνα έχει το κεντρικό κράτος για το φράγμα της πλατιώτισσας, σε ποιο σημείο έχει φτάσει? Δεν υπάρχει κανένα αρδευτικό έργο να έχει προγραμματιστεί αυτή τη στιγμή και να ενταχθεί μεγάλο αρδευτικό έργο, ούτε μια μικρή λιμνοδεξαμενή τώρα στη νέα περίοδο, τη νέα προγραμματική περίοδο. Αυτό είναι ένα θέμα. Ένα άλλο θέμα είναι η αγροτική δρόμη. Ξέρετε κανένα πρόγραμμα να εξελίσσεται, είτε σε επίπεδο, ας πούμε, Υπουργείου Εσωτερικών, ή δεν ξέρω εγώ, ένα πρόγραμμα. Ενδεχομένως μπορεί να υπάρχει κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που τώρα να ετοιμάζεται. Αυτή τη στιγμή η Δήμη. Αξιοποίηση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψη λοιπόν, και Σταθερότητα. Ακριβώς αυτό. Εκεί ήθελα να καταλήξω ότι το Ταμείο Ανάκαμψη εκεί έπρεπε να δώσει διέξοδο σε αυτά τα ζητήματα. Το θέμα των αγροτικών δρόμων. Αυτή τη στιγμή ξέρετε τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει στους Δήμους? Εξελίσσονται ακόμα το πρόγραμμα Φιλόδημος του ΣΥΡΙΖΑ, το μεγάλο αυτό πρόγραμμα αναπτυξιακό και τοπική αυτοδιοίκηση. Τα έργα αυτά γίνονται ακόμα στους Δήμους. Δεν υπάρχει. Θέλω να πάμε στο κομμάτι του αρκαλοχωρίου. Στο θέμα του αρκαλοχωρίου. Θα σας πω τώρα, κύριε. Να με δείξει των περιοχών που έχουν λαβωθεί από φυσικές καταστροφές. Πολύ ωραία. Εγώ επισκέφτηκα το αρκαλοχώρι πολύ πρόσφατα. Προεκλογική περίοδο. Ανάφερα ένα σημαντικό που είναι οι 14 που έχουν, 14 μόνο αιτήσεις έχουν προχωρήσει από τις 8.000. Ο κύριος Μεταλλόγος. Ο κύριος Μεταλλόγος. Ωραία. Το είπατε. Ακούστε. Θα σας πω. Μα αφήστε. Η κυβέρνηση θα τους αποζημιώσει. Πείτε μας γιατί. Αφήστε με λοιπόν. Αφήστε. Ναι. Όταν ένα κράτος είναι σε αδυναμία, οχυρώνεται πίσω από τη γραφειοκρατία, κύριε Δασκαλέκη. Χρόνια είστε δημοσιογράφος και τα γνωρίζετε. Εγώ θεωρώ ότι θα μπορούσαν να λυθούν αυτά τα ζητήματα αν έπεφτε όντως πάνω στο πρόβλημα η κυβέρνηση και αναζητούσε εγγύσεις για να λυθούν αυτά τα ζητήματα. Άκουσα πριν. 10 χρόνια πριν, δεν άκουσα πριν. Του άλλου σεισμού του δώσατε άμεσα, κύριε Βανταλιωτάκη. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Μα δεν είναι σεισμοί μόνο επί Νέα Δημοκρατία. Επί ΣΥΡΙΖΑ του δώσατε την επόμενη μέρα όλα τα χρήματα. Σα είπα προηγούμενα τις καταστάσεις που βιώσαμε και σε τι περίοδο κυβερνήσαμε. Ακούστε λοιπόν. Εμείς με τον κορονοϊό, ακούστε, με τους λοιπόν πολέμους, ήμασταν σε μια. Άκουσα πρόσφατα τον υπουργό εδώ, το συντοπίτη μας, τον κύριο Ευγενάκη, σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό και ήρθε σε αντιπαράθεση. Πετούσε το μπαλάκι. Η κριτική του ήταν στους Δήμους. Και έλεγε ότι ο Δήμος, ο ένας, ήταν καλός, είναι καλός, και ο άλλος δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Εκεί διέρει και βασίλευε. Προσπαθεί να πετάξει να αποσύσει τις ευθύνες του. Εγώ καταθέτω την άποψή μου. Την άποψή μου καταθέτω για το τι άκουσα. Λοιπόν, υπάρχει πολύ πολύ σοβαρό σήμερα πρόβλημα στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου και δεν έχετε κάνει τα βήματα που έπρεπε να κάνετε. Τώρα με ενημερώσανε πρόσφατα ότι έχει παρέβει και ο Άριος Πάγος, λέει, και έχουν παγώσει οι κατεδαφίσεις. Δεν ξέρω το λόγο που είναι αυτή η παρέβαση.
Θέλω να σας πω και την προσωπική μου εμπειρία ως σεισμοπαθής. Πολύ γρήγορα, σας παρακαλώ. Το σπίτι της μητέρας μου στο Χαράκι Μονοφατσίου, το οποίο έπαθε ζημιά. Και το έχω δηλώσει τρεις φορές, και επειδή δεν ήταν άμεσα η δήλωση από την αρχή, στην τρίτη φορά που το δήλωσα λοιπόν, είμαστε σε αυτό το επίπεδο το δικό μου, 2.500 σεισμοπαθείς σε επίπεδο νομού Ηρακλείου. Λοιπόν, εμείς τι μας είπανε τώρα, ότι θα βρείτε ένα ιδιώτη μηχανικό, θα πάει να δει το κτίριο, το φάκελο, θα κάνει ένα φάκελο, μισό λεπτό, ακούστε τώρα, ακούστε να δείτε. Ακούστε, επειδή έχουν διαλύσει. Πολύ γρήγορα μου, σας παρακαλώ. Επειδή αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή έχετε πάρει πολύ περισσότερο χρόνο, σας παρακαλώ. Εγώ λοιπόν μου λέει ο μηχανικός ότι θα προχωρήσουμε έτσι και εγώ θέλω από 3 έως 5.000 ευρώ αμοιβή, αλλά δεν ξέρω το αποτέλεσμα. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Μπορεί. Εγώ την αμοιβή μου θα την πάρω, αλλά δεν ξέρω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Σαν τέτοια περίπτωση είναι άλλες 2.500. Όλες είναι έτσι οι περιπτώσεις. Δεν είναι όλες, κύριε Ματαλιωτάκη, όλες οι περιπτώσεις έτσι. Εγώ σας αναφέρω για άλλους μηχανικούς είναι. Πώς έχουν προχωρήσει αυτές οι 8 από τις. Οι 14 από τις 8.000. Έχει κολλήσει το σύστημα όλο και αναζητά λύση και τη λύση πρέπει να τη δώσετε εσείς ως κυβέρνηση. Είναι ολοκληρωμένοι φάκελοι δηλαδή και η κυβέρνηση εμποδίζει να πληρωθούν. Αυτό θέλετε να μας πείτε. Αν κοιτάξτε, δύο χρόνια είναι αυτή η ιστορία. Κύριε Μανταλιωτάκη, δύο χρόνια είναι αυτή η ιστορία. Μην λέτε λοιπόν, εσείς περιγράψτε μια ατμόσφαιρα ότι όλα είναι ρόδα. Κύριε Σμπόκο, κύριε Μανταλιωτάκη, κύριε Σμπόκο, σας παρακαλώ πολύ. Κύριε Σμπόκο, θα πάω στον κύριο Στρατάκη. Κύριε Στρατάκη, το θέμα του αρακαλοχωρίου. Αρακαλοχωρίου, κοιτάξτε, κύριε Δασκαλάκη, καταρχήν θέλω να κάνω έτσι και μια κριτική και αυτοκριτική ταυτόχρονα. Θυμάστε όταν έγινε ο σεισμός, για τις πρώτες εβδομάδες είχαν πέσει όλα τα φώτα της δημοσιότητας σε εκείνη την περιοχή. Είχαν κάνει περιοδεία όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Και για να μην λέτε ότι βγάζουμε και εμάς τη ουρά μας απ' έξω ως Πασόκ, είχαν έρθει και τότε, αν θυμάστε καλά, και υποψήφοι πρόεδροι του Πασόκ, γιατί τότε ήταν και η προεκλογική περίοδος για την ηγεσία του κόμματος. Η Έμνηστη Φόβη έκανε την τελευταία της δήλωση στο Αρκαλοχώρι. Ναι, θέλω να το πω αυτό με την έννοια ότι καλώς ασχοληθήκαν τότε όλοι αυτοί, έκτοτε όμως έχει περάσει 1,5 χρόνο και παραπάνω. Και δεν έχουν λυθεί ακόμα όλα αυτά τα γραφειοκρατικά προβλήματα που χρειάζονται για να ανασάνει ο κόσμος. Ο κύριος Ματαλιωτάκης, προφανώς, με αυτά που λέει, προφανώς αναγνωρίζουμε τις καλές προθέσεις κυβέρνησης. Δεν το συζητάω ότι όταν οι άνθρωποι πλήττονται από φυσικές καταστροφές, πρέπει να έχουν την αμέριστη συμπαράσταση της πολιτείας. Αλλά όταν τίθεται θέματα όπως για παράδειγμα να κολλάει ο φάκελος λόγω της αρχαιολογίας για να ανακατασκευάσει ένα νυν κτίριο, ας πούμε, θεωρώ ότι είναι κάτι παράλογο. Ναι, θεωρώ όμως ότι μπορεί με πρωτοβουλία της να ξεπεράσει αυτό το γραφειοκρατικό σκόπελο. Ή όταν έρχονται, για παράδειγμα, λογαριασμοί ΔΕΗ στον κρεμισμένο. Πόσα χρόνια κολλάνε πόσα. Πρέπει η κυβέρνηση έργα να κάνει τη συνεννόηση με τον πάροχο της ενέργειας να μην στέλνει τον λογαριασμό ή πληστηριασμοί, όπως σωστά είπε και ο Σμπόκος. Δεν μπορεί να έρχονται ραβασάκια για δόσεις ή εντολές για πληστηριασμούς σε γκρεμισμένα σπίτια. Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι παράλογα. Εκεί πρέπει να σκύψει η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση στο να μετριάσει όλο αυτόν τον παραλογισμό. Και πριν από δύο μήνες, κύριε Δασκαλάκη, και τελειώνω, που είχε γίνει η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων Ελπίδα, εκεί προς τιμή τους είχαν έρθει όλες οι παρατάξεις εκτός της Νέας Δημοκρατίας. Κάτι σημαίνει αυτό. Ο κόσμος τότε ήταν εκνευρισμένος, αγανακτισμένος με όλη αυτή τη γραφειοκρατία. Ακόμα και στη ΔΑΕΦ που λέτε, κύριε Ματαλιωτάκη, πόσοι υπάλληλοι είναι, 8 αν δεν κάνω λάθος, και δεν τους καταλογίζει ο κόσμος κακία, γιατί οι άνθρωποι δουλεύουν σαν τα σκυλιά εκεί μέρα, μέρα νύχτα. Αλλά δεν τους δίνεται η γραφειοκρατική ευκολία ώστε να ξεπεραστούν όλα αυτά τα προβλήματα. Ο κύριος Μπόκος είπε την αλήθεια. Ότι και με τη βοήθεια του ΤΕΠ. Παίρνει ο μηχανικός και σου λέει τι πρέπει να γίνει. Εμείς ας μην μπούμε σε αυτές τις τεχνικές λεπτομέρειες. Εμείς ως υποψήφοι πολιτικοί, ως υποψήφοι βουλευτές, πρέπει να δείξουμε στον κόσμο ότι υπάρχει η βούληση από πλευράς της πολιτείας να άρει όλες αυτές τις γραφειοκρατικές. Και μάλιστα γρήγορα, εκεί είναι το πρόβλημα. Είναι έξαλλος ο κύριος Γωνιανάκης, τον βλέπω από το βλέμμα. Κύριε Γωνιανάκη, έρχομαι σε εσάς. Εδώ υπάρχει να σας πω κοροϊδία. Πραγματικά και για τους σεισμόπλους, σε πλημμυροπαθείς στην Κρήτη, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας που χρόνια τώρα βιώνουν αυτή την κατάσταση. Ειδικότερα για το Αρκαλοχώρι. Φανταστείτε το πρώτο γυμνάσιο και το πρώτο δημοτικό σχολείο,
ακόμη αυτά δεν έχουν γκρεμιστεί, να έχει βγει σχέδιο για αυτά, να οικοδομηθούν άλλα νέα σχολεία. Δηλαδή έχουμε τους μαθητές ακόμη σε κοντέινερ. Δηλαδή το πρώτο, που δεν είναι του ιδιώτη, να πούμε πως η κατοικία του καταστράφηκε. Που εδώ έχουμε το χωριό από 120 σπίτια στο Γαλατά, τα 116 είναι άχρηστα. Και εδώ η επιδότηση πραγματικά, που και αυτή μπαίνει σε δαγκάνες και κόφτες, γιατί ουσιαστικά δεν πιάνει ούτε το 50%, και αυτό πρέπει ουσιαστικά να δανειστεί και αυτός που έχει το πρόβλημα του σπιτιού. Πραγματικά ουσιαστικά και με τιμές του 2011, όταν τα οικοδομικά υλικά από το 20 και πάνω έχουν φτάσει διπλάσια, τριπλάσια, τετραπλάσια. Δηλαδή το κόστος, χωρίς να υπολογίζεται ούτε η έκδοση της άδειας, όλα αυτά που κάνει απλησίαστα για έναν κόσμο να πάρει και αυτό το πενιχρό, όταν συνεχίζονται οι πληστηριασμοί. 12 πληστηριασμούς είχαμε στην περιοχή του Καλοχωρίου. Και ουσιαστικά από ό,τι φαίνεται και υπάρχει και η ανησυχία των κατοίκων, πως εδώ λόγω του αεροδρομίου στο Καστέλι υπάρχει ένα άλλο σχέδιο να φύγει η φτωχολογιά, αυτοί που μένανε, και να εξαγοραστούν όλα τα χωράφια, οι περιουσίες ουσιαστικά για ένα μεγάλα μονοπόλια. Μεγάλες επιχειρήσεις που θα θέλουν να επενδύσουν λόγω της κατασκευής του μεγάλου αεροδρομίου. Και ειδικότερα έχει μια σημασία, και εδώ υπάρχει και η Επιτροπή Αγώνα των Κατοίκων των Σεισμόπλων που κάνει αγώνες και κινητοποιήσεις. Γιατί πραγματικά τώρα, φανταστείτε, 2 χρόνια μετά γίνει ακόμη στα κοντέινερ. Δηλαδή, πραγματικά πού είμαστε, στην Ουγκάντα, που λένε για την ισχυρή Ελλάδα και ευαγγελίζονται. Ο μεν δίκαιη η ανάπτυξη, ο άλλος ανάπτυξη για όλους. Τι προτείνει το ΚΚΕ για το ΚΚΕ, αποζημίωση 100% κατευθείαν. Το πρώτο κύριο που είπε από την πρώτη στιγμή εκεί. Εκτός την αλληλεγγύη του κόσμου. Σε όλες τις καταστροφές και ειδικότερα στις κατοικίες. Στην πρώτη κατοικία και στη δεύτερη, εκεί που μένανε ο κόσμος, ο απλός, ο λαϊκός. Δεν μιλάμε τον άλλο που έχει το ξεχωριστό του και έχει 5 σπίτια, αλλά εδώ μιλάμε για τον απλό κόσμο. Που αναγκάσει να ξεκλειριστεί. Δεν είναι αυτό το 100%. Πώς να ξεκλειριστεί. Δηλαδή, ο άλλος κάνει το σπίτι του. Δηλαδή τι, έφταιγε αυτό, αυτός τον κρέμισε. Όταν χρόνια τώρα. Να σα πω τώρα. Εδώ όλοι μιλάτε για το Ταμείο Ανάκαψης. Τα 70 δις που θα δώσει. Όλη η φορολογία μόνο που γίνεται τόσα χρόνια. Εγώ θα σας πω μόνο το κονδύλι του ΟΕΚ να παίρναμε, που το πληρώνει ακόμη ο εργαζόμενος. Θα μπορούσαν οι εργαζόμενοι της περιοχής να επιδοτηθούν με άτοκα στιγαστικά δάνεια. Άτοκα από τον ΟΕΚ, σαν εργαζόμενοι, που είχε χιλιάδες εργαζόμενους το Αρκαλοχώρι. Κύριε Λογιάδη, να σας πω, ναι. Δεν συμφέρουν αυτές οι πράξεις και δεν θέλουν να τις κάνουν. Εμείς τις διεκδικούμε και τις απαιτούμε. Και επερωτήσεις στη Βουλή και όλα αυτά έχουν γίνει. Αλλά κύριε, μέσα από τις συνειδητοποιήσεις, γιατί πραγματικά, επειδή είμαστε στη σεισμογενή περιοχή. Βεβαίως. Μακάρι να ήταν ο τελευταίος, αλλά δεν θα είναι ο τελευταίος. Κύριε Λογιάδη, έρχομαι σε εσάς. Εσείς και σαν βουλευτής προχωρήσατε σε μια σειρά από παρεμβάσεις. Και προσωπικά, ως άτομο και ως κόμμα. Από την πρώτη στιγμή είμαστε δίπλα στους σεισμοπαθείς. Ο Γιάννης Βαρουφάκης έχει επισκεφτεί το Αρκαλοχώρι πολλές φορές και πρόσφατα. Και του ανέδειξαν οι κάτοικοι ότι γίνονται πληστηριασμοί και σήμερα ακόμη πρώτης κατοικίας, σεισμόπληκτων των ανθρώπων, ότι γίνονται καταστιέσεις λογαριασμών. Όταν είχε έρθει στο σεισμό ο κ. Μητσοτάκης, ήταν μία μέρα μετά από την αγορά των τότε των περίφημων φρεγατών. Και είχε πει και φρεγάτες και ανοικοδόμηση. Φρεγάτες προφανώς πήραμε, ανοικοδόμηση δεν βλέπουμε. Είναι μία καταστροφική πολιτική που τον Σύλλογο Σεισμόπληκτων δεν δέχτηκε καν να τους δει στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Κρήτη. Γίνεται μια τεράστια εσωτερική μετανάστευση από το Αρκαλοχώρι προς το Ηράκλειο. Είναι μια καταστροφή. Οι αποζημιώσεις βέβαια αργοπορούν, τεράστια αργοπορία. Εμείς ως Μέρα 25 τι λέμε. Κατάργηση του ορίου των 105 τετραγωνικών μέτρων για τη στεγαστική συνδρομή και άπτυξη των τιμών του τιμοκαταλόγου για τις οικοδομικές εργασίες. Αυτό ήταν πριν από 10 χρόνια. Όπως επίσης, οι Δήμοι έχουν απαξιωθεί. Πολλές φορές έχουμε αναδείξει και ως βουλευτής και ως Μέρα 25 στη Βουλή το θέμα της αποδόμησης των Δήμων. Δηλαδή δεν μπορεί αυτός ο Δήμος να μας στέλνει σε όλους τους βουλευτές της Κρήτης ο Δήμαρχος μια επιστολή ότι έχει μόνο ένα μηχανικό και αυτός ο αρχιτέκτονας, τώρα που γίνεται εκεί πέρα και το αεροδρόμιο έχουν και τους σεισμούς. Λοιπόν, ούτε εδώ, ούτε σε άλλες σεισμόπληκτες περιοχές, στη Σάμο παραδείγματος δεν έχει γίνει τίποτα. Στην Εύβοια όμως, όπου κάει και η περιοχή από. Γρήγορες οι παρεμβάσεις. Ήταν γρήγορες, διότι υπάρχουν τεράστια συμφέροντα για να κάνουν δρόμους, για να βάλουν ανεμογεννήτριες, διότι υπάρχουν τεράστια άλλα συμφέροντα. Οι σεισμοπαθείς του Αρκαλοχωρίου συχνά φέρνουν ως παράδειγμα τις γρήγορες. Την Εύβοια, διότι υπήρχαν τεράστια συμφέροντα, βάλουν ανεμογεννήτριες, κύριε Δασκαλάκη μου και αγαπητοί τηλεθεατές. Δηλαδή, έχουμε λοιπόν μία ανίκανη, διαφθαρμένη, απαξιωμένη και χρεοκοπημένη κυβέρνηση και κράτος γενικά. Άρα λοιπόν δεν πάμε παρακάτω. Αυτοί οι τρεις τσακώνονται συνέχεια, διότι είναι και οι τρεις τα ίδια. Άρα λοιπόν δεν έχουμε μάθει τίποτα, δεν έχουμε μας προτείνει τίποτα καινούριο. Όταν είμαστε δεσμευμένοι μέσα σε μνημόνια, ζήτω που καήκαμε, κύριε Δασκαλάκη. Λοιπόν, θα πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο επανερχόμαστε.
Λοιπόν, επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 11 και 37 εδώ, σε ώρα αιχμής, εθνικές εκλογές 2023. Συζητάμε για τις εκλογές αυτές, για το πώς θα κινηθούμε μέχρι εκεί και βεβαίως για τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των υποψηφίων των πολιτικών παρατάξεων. Συζητήσαμε για πρωτογενή τομέα και για τις περιοχές όπως είναι το Αρκαλοχώρι. Θέλω να πάμε σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, κύριε Ματαλιωτάκη. Θα πάμε στο βόρειο δικό άξονα της Κρήτης. Και η αλήθεια είναι ότι ο ΒΟΑΚ και ο νέος κρητικός αυτοκινητόδρομος, για να είμαι σωστός, ο νέος κρητικός αυτοκινητόδρομος, έγινε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ? Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι μηδενίσατε όλα όσα είχε κάνει για να καθυστερήσετε αυτό το έργο. Εσείς από την πλευρά σας λέτε ότι πρόχειρες μελέτες ή και καθόλου μελέτες πήραμε στα χέρια μας, άρα έπρεπε να τα κάνουμε όλα από την αρχή. Δεν θα μπω στη διαδικασία που κρύβεται η αλήθεια. Αυτό που όμως θέλει ο κριτικός είναι να δει επιτέλους αυτόν τον δρόμο να γίνεται πραγματικότητα. Όταν μάλιστα βρισκόμαστε σε μια περίοδο που τα οδικά έργα στην χώρα έχουν πια ολοκληρωθεί. Δηλαδή, πάμε στην Πελοπόννησο, στην Θεσσαλία, στην Ήπειρο και στη Μακεδονία και βλέπουμε δρόμους καλύτερους από την Ευρώπη. Για να ολοκληρωθεί, κύριε Δασκαλάκη, ένα μεγάλο έργο όπως αυτό του Βόρειου Δικού Άξονα, θα πρέπει να το εμπνευστεί κάποιος. Και αυτό το εμπνεύστηκε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος προσπαθεί να γράψει, ακολουθήσει την κατάλληλη πολιτική, ούτως ώστε εμπνέομαι το έργο, δημιουργώ πλεονέκτημα, δημιουργώ νέα χάραξη με διαβούλευση, εξετάζω την κάθε περιοχή σχολαστικά και συγκεκριμένα και εξασφαλίζω τη χρηματοδότηση για την υλοποίησή του με στόχο να πάψουν να εξαλειφθούν οι απώλειες ζωών, οι εκατοντάδες άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους και να έχω ένα σύγχρονο οδικό άξονα από τη μία πλευρά του νησιού στην άλλη και όχι με παρεμβάσεις 5 και 10 χιλιόμετρων οι οποίες δεν θεραπεύουν ή δεν λύνουν το πρόβλημα στο σύνολό του. Ένα λοιπόν τελευταίο μεγάλο έργο. Κατηγορούν τη Νέα Δημοκρατία για πολιτική φιέστα στην προτελευταία επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην περιοχή της Νεάπολης. Δεν κάνουν και κάτι άλλο. 4 χρόνια έχουν ξεχάσει όλα τα προβλήματα του ελληνικού λαού και τα θυμήθηκαν 2 μήνες. Ό,τι έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση, ό,τι προτείνει, ό,τι έχει σχεδιάσει, ό,τι έχει οραματιστεί, το κατακρίνουν, το λιδωρούν. Εδώ έχουν λιδωρήσει τις κεντρώες πολιτικές, στήριξη των επιχειρήσεων μέσα στον κορονοϊό. Έχουν λιδωρήσει τη στήριξη των ενοικίων στον κορονοϊό. Έχουν λιδωρήσει ότι κρατηθήκαμε σε ένα σύστημα που κληρονομήσαμε σε ένα σύστημα υγείας, όρθιοι ενώ δεν ξεχνάμε τις ουρές των νεκρών και των φερέτρων στη Βόρεια Ιταλία και το πρόβλημα συνωστισμού στα νοσοκομεία της Νέας Υόρκης. Η αντιπολίτευση είχε η Ελλάδα, δεν είχε λίγους για 10 εκατομμύρια πληθυσμό. Και ειδικότερα για την υγεία, το ζήτημα. Δεν έχει κάνει σε κανένα σημείο την αυτοκριτική της και γι' αυτό συνεχίζουν οι πολίτες να εμπιστεύονται τη Νέα Δημοκρατία. Ένα τέτοιο μεγάλο έργο, κύριε Δασκαλάκη, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί με 5 και 10 χιλιόμετρα δρόμων ή με μικρές μελέτες. Χρειάζεται νέα χάραξη. Έχει γίνει αυτό με τη Νέα Δημοκρατία. Έχω συμμετάσχει και εγώ ως Περιφερειακός Σύμβουλος σε πολλές συζητήσεις για τους κόμβους που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες ξεχωριστά και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι έχει εξασφαλιστεί και η χρηματοδότηση και το έργο θα γίνει. Τώρα, εάν η αντιπολίτευση στέκεται σε κάποιες φιέστες ή σε κάποιες υπογραφές που δείχνουν ότι το έργο προοδεύει, είναι δικό της ζήτημα και για άλλη μια φορά παίρνει την απάντησή της από τον ελληνικό λαό να παραμένει σταθερά, δεύτερη και με πολλές μονάδες. Κύριε Σμπόκο, επειδή... Ανοίγει και θέμα δημοσκοπήσεων, δηλαδή μέσω του ΒΟΑΚ μας είπε... χρόνια πίσω. Τέλεια. Συνεχόμενα. Συνομίλησα αρκετές φορές τηλεοπτικά και με τον κύριο Σπίρτζη, τον υπουργό που είχε αναλάβει το χαρτοφυλάκιο του νεοκριτικού αυτοκινητοδρόμου. Τον άκουσα και πρόσφατα. Διαψεύδει όλα αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία. Λέει ότι η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά ξεκίνησε από το μηδέν. Κύριε Δασκαλάκη, καταρχήν μίλησε ο κύριος Ματαλιωτάκης για έμπνευση Μητσοτάκη. Τι ακριβώς έμπνευσε? Εμπνεύσε το δρόμο του Βόρειου Δικού Άξονα για τον οποίο μιλάμε τώρα 30-40 χρόνια. Και μας είπε ο κύριος Ματαλιωτάκης ότι τον εμπνεύστηκε. Μεγάλη έμπνευση του μεγάλου ηγέτημα. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Ήμουν αντιδήμαρχος στο Δήμο Ανογείων και συμμετείχα εκπροσωπώντας το Δήμο σε δύο κλειστές συσκέψεις με τον κύριο Σπίρτζη προς το τέλος της θητείας του ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι που είμαστε παρόντες τότε, πραγματικά συμφωνήσαμε σε ένα θέμα. Όλοι. Ότι πρώτη φορά είμαι έναν άνθρωπο
Και παλιοί αυτοδιοικητικοί που είχαν γνώση, πρώτη φορά είμαι έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά είχε στύψει επί της ουσίας πάνω στο θέμα και το προχωρούσε με την εμπειρία που είχε και σε μία περίοδο που είχαμε βγει από τα μνημόνια και μπορούσαμε να προγραμματίσουμε καλύτερα πράγματα. Και εδώ πέρα ανοίγω μια παρέθεση, αναφέρω το θέμα του δρόμου της Μεσαράς, που όση δουλειά έκανε ο Σπίρτζης στην περίοδο αυτή και τον έδωσε το δρόμο στην κυκλοφορία, δεν κάνανε οι κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ από το 2000 έως το 2015 που ανάλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο θέμα λοιπόν του ΒΟΑΚ, ο Χρήστος Σπίρτζης τι είχε πει? Ο δρόμος θα πρέπει να πάει σε τρία τμήματα, πρέπει να γίνουν τρεις διαγωνισμοί. Τι είπε ο κύριος, είχε δηλαδή μία προμελέτη, είχε προχωρήσει η διαδικασία όσον αφορά την έμπνευση που λέει τώρα ο κύριος Μανταλιωτάκης, ότι το έργο για να κατασκευαστεί θα πρέπει να γίνουν τρεις διαγωνισμοί, τρία τμήματα και με διαφορετικές χρηματοδοτήσεις. Για ποιο λόγο? Γιατί λόγω του όγκου κυκλοφορίας, ανάλογα τον όγκο που έχει το κάθε τμήμα, υπάρχει και η αντίστοιχη χρηματοδότηση. Ο κύριος Μητσοτάκης προεκλογικά μας είπε ότι θα έρθουμε και θα κάνουμε ενιαίο ένα έργο. Θυμάστε πολύ καλά. Από το Καστέλι μέχρι τη Σιτία. Τα χρήματα θα τα βρούμε από τους φόρους που μας χρωστάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θυμάμαι ακριβώς τον τρόπο χρηματοδότηση εκεί πέρα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Όχι Ταμείο Ανάκαμψης. Στην αρχή ήταν. Δεν θυμάμαι ακριβώς την πηγή. Προχωρώντας μετά από τρία χρόνια, στα τρία χρόνια πάνω ήρθε να πάρει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και να την κάνει πράξη και να προχωρήσει το έργο με τα τρεις διαγωνισμούς. Η μόνη διαφορά είναι ότι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας έχει διόδια. Διόδια και για τον μόνιμο κάτοικο. Μιλήσανε για σκαριφήματα, γονιπετής, θυμούμαι αξέχαστα δηλαδή τότε τον πρώην υπουργό, τον κύριο Καραμαλή, και έλεγε ότι βρήκε λίγα τη σκαριφήματα στο γόνατο απάνω. Για διόδια, αλλά για διόδια που δεν θα επιβαρύνουν τους μόνιμους κατοίκους. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, η πρότασή μας, πώς μπορεί να γίνει αυτό? Η πρότασή μας είναι ότι δεν θα υπάρχουν διόδια στο ΒΟΑΚ. Αυτή είναι η πρότασή μας ως κόμμα και εμείς θα είμαστε το κόμμα που θα τον εγκαινιάσει, που θα εγκαινιάσει το ΒΟΑΚ. Εμείς θα τον... Η κυβέρνηση της κεντροαριστεράς με πρωθυπουργό τον Αλέξη τον Τσίπρα θα βάλει μπροστά από τις 22 του Μάη, θα προχωρήσει τη διαδικασία, την πραγματική διαδικασία και όχι τις φιέστες που πήγανε και στήσανε το εργοτάξιο για τις φωτογραφίες και την άλλη μέρα ψάχνανε, περούσαν οι άνθρωποι, λέει, εδώ έγινε χθες, έμπαινε σε αρχή το έργο. Λέγατε να μην πληρώνει διόδια ο κόσμος στην υπόλοιπη Ελλάδα. Λέγατε να μην πληρώνει ο κόσμος διόδια στην υπόλοιπη Ελλάδα. Λέγαμε ξεκάθαρα, κύριε Μανταλιωτάκη, και γιατί δεν τα καταργήσατε εσείς τα διόδια από το υπόλοιπο δίκτυο της χώρας? ΒΟΑΚ κατασκευασμένος από την κυβέρνηση της κεντροαριστεράς με πρωθυπουργό τον Αλέξη τον Τσίπρα, διόδια δεν θα υπάρχουν για τους Κρήτες κατοίκους, για τους συμπατριώτες. Πληρώνετε κάτι εσείς τώρα? Αυτό εσείς... Εύκολο να το λέτε. Και το μνημόνιο θα σκίζατε. Η πρότασή μας, κοιτάξτε να δείτε, εγώ λέω ότι λέει το πρόγραμμα μας. Το πρόγραμμα μας λέει... Με μουσαμάδες, θυμάστε... Τα διόδια γιατί δεν τα καταργήσατε εσείς από την υπόλοιπη χώρα? Σας μάτιασα προλίγου, σας είπα ότι ο ρόλος σας, πάτε να πάνε να βρείτε το ρόλο σας ως αντιπολίτευση συναντίον της κυβέρνησης, αλλά δεν ξεχνάτε. Αφού βαγώνεστε και δύο με τοξικότητα, τι να σου πω. Χαλαρώστε λίγο, διότι έρχεται. Γιατί δεν καταργήσατε τα διόδια εσείς από τους υπόλοιπους αυτοκινητόδρομους? Έρχεται μια περίοδος, έχουμε μια περίοδο μπροστά μας μετά τις εκλογές, επειδή συμφωνούμε στα προγράμματά μας και τώρα να απαντήσουμε και τώρα να θα απαντήσω αυτό που πέταξε και που παρέβη και ο κ. Δασκαλάκης. Ακούστε. Για το ΒΟΑΚ είπαμε ξεκάθαρα ότι εμείς είμαστε αυτοί. Δηλαδή, μόλις αναλάβει ο Τσίπρας πρωθυπουργός, θα προχωρήσει η διαδικασία. Ακριβώς θα είναι. Κοιτάξτε, εγώ σας έφερα ένα παράδειγμα για το δρόμο της Μεσαράς. Που πολύ καλά το και με την πρώτη βροχή έγινε κατολίσθηση. Τι κάνει να πει αυτό? Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο, άμα το δούμε με βάση που ήταν το κατασκευαστικό ή κομμάτι που έγινε η ζημιά, ήταν της περιόδου διακυβέρνησης Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν,
Ακούστε τώρα, σας ξαναλέω. Αυτό το έργο κατασκευάστε. Να πάμε στο πιο πολιτικό. Στο πιο πολιτικό. Γιατί σας είπα, ωραίο είναι να παρεβαίνετε και να διακόπτετε. Έχουμε μια πορεία τώρα. Ωραία, έχουμε τώρα μια πορεία προεκλογική. Την επαύριο των εκλογών, επειδή και το πρόγραμμα το δικό μας και το δικό σας συμπίπτουν σε πέντε σημεία που μπορούμε να κάτσουμε και να κουβεντιάσουμε προγραμματικά. Δεν προβοκάρω, λέω την αλήθεια. Και με άλλα κόμματα μπορεί να συζητήσουμε. Τι σημαίνει αυτό, δεν θα πρέπει να ακριβώς, με όλα τα κόμματα με όλα τα κόμματα που συμφωνούμε. Απλά ακούστε τώρα, ακούστε. Η βασική προϋπόθεση για να γίνει αυτό, και θα το πω επειδή μπορεί να μην έχω. Επειδή μπορεί να μην έχω άλλο χρόνο, ακούστε. Απευθύνομαι και προς το λαό του Ηρακλή. Αυτό που λέτε το λέει και ο Πρωθυπουργός. Για να υπάρξει πολιτική αλλαγή, η ψήφος πρέπει να είναι στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ψηφίζω ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για να γίνει, για να έχουμε από την επόμενη 22 του Μάη τη διαδικασία να προχωρήσουμε με κυβέρνηση με την πρώτη κάλπη, με το ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα και τα κόμματα που συμφωνούν σε ένα σχέδιο να βγάλουμε τη χώρα από το τέλμα, να προχωρήσουμε στη σύσταση της αριστερής προοδευτικής δημοκρατικής κυβέρνησης. Ναι. Ψήφο λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει από την πρώτη μέρα την επαύριο διακυβέρνηση της χώρας και όχι λοιπόν, και δεν μπαίνουμε σε μια διαδικασία αλλεπάλληλων εκλογικών αναμετρήσεων που θα επιβαρύνουν την οικονομία της χώρας. Η πολιτική της κυβέρνησης να είναι κεντρώα πολιτική, να έχει κάνει στροφή προς το κέντρο, έχει λάβει το μεγαλύτερο μερίδιο του κέντρου πλέον η Νέα Δημοκρατία. Δεν άφησε το ΣΥΡΙΖΑ να καπηλευθεί τις ψήφους της κεντροαριστεράς και του κέντρου όπως εσείς προσπαθείτε με διάφορες πολιτικές και εργαλεία. Έχετε τρεις κορυφαίους ακροδεξιούς υπουργούς στην κυβέρνησή σας. Δεν έκλεισαν επιχειρήσεις. Έχετε, μιλάτε για κέντρο, κύριε Παντελιωτάκη. Μιλάτε για κέντρο. Κέρδισε, στα κορυφαία υπουργεία την άκρα δεξιά. Την άκρα δεξιά. Μιλάτε εσείς ότι εκπροσωπείτε το κέντρο. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, κύριε Σμπόκο, κέρδισε το χώρο του κέντρου. Κύριε Μανταλιωτάκη. Έδωσε ενίσχυση στα ενίκια. Έδωσε ενίσχυση στους και είναι, δεν είναι κεντρός αυτές τις πολιτικές. Κύριε Σμπόκο, ολοκληρώσατε. Τι να ολοκληρώσω, κύριε. Δηλαδή, εδώ χωράνε τώρα απαντήσεις, να κάθομαι από το πρωί. Μην πούμε το πρωί, δηλαδή πετάει. Που έδωσαν επιδόματα. Κύριε Μανταλιωτάκη, και δεν έκλεισε κανένα επίσημο. Υπάρχει μια πράγμα, θα πούμε και κάτι. Θα τα πούμε και σε άλλο κανάλι. Λοιπόν, οι απαντήσεις εκκρεμούν. Θέλω να σεβαστώ τον χρόνο, τον τηλεοπτικό. Αλλά εσείς ξεγαργαρίζετε να ακούσετε πολλά. Εδώ είμαστε, εδώ θα πείτε. Βεβαίως. Θα προλάβατε, κύριε Λογιάρη. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει κριτικός κάτοικος της Κρήτης που να μην θέλει ένα σύγχρονο ασφαλή αυτοκινητόδρομο. Όπως ξέρετε, δυστυχώς κάθε χρόνο στο ΒΟΑΚ τα θύματα, στους δρόμους της Κρήτης, στο ΒΟΑΚ και στους δρόμους της Κρήτης γενικότερα, τα θύματα είναι όσα τα θύματα των τεμπών. 50 με 60 νεκρούς κάθε χρόνο. Και αυτό είναι κάτι λυπηρό. Και αυτό είναι που θα έπρεπε να ενώσει τις πολιτικές δυνάμεις στην Κρήτη. Να έχουμε ένα αυτοκινητόδρομο, ένα σύγχρονο, να δούμε. Να δούμε. Μισό λεπτό, κύριε Σμπόκο. Τώρα μας εψέχει, εμάς δεν είμαστε υπέρ. Ναι, όταν λες ότι θα έρθει ο Τσίπρας και θα το κάνει γρηγορότερα, ας έρθει όποιος είναι να έρθει να γίνει γρηγορότερα. Αυτό είναι. Να υπάρχει η πολιτική βούληση. Θα σου απαντήσω τώρα. Αυτό είναι που καίει τον κόσμο. Πάμε. Παράλληλα με το ΒΟΑΚ, να δούμε και τι μπορεί να γίνει για μέσο σταθερή τροχιά. Που να συνδέσει και το καινούργιο αεροδρόμιο, αλλά και τις τέσσερις μεγάλες πόλεις μεταξύ τους, ώστε να είναι ακόμα πιο ασφαλής η μετακίνηση των κατοίκων και των επισκεπτών κλπ. Όσον αφορά τα διόδια, εγώ χρησιμοποιώ το ΒΟΑ κάθε μέρα. Έχει γίνει πλέον στην πόλη του Ηρακλείου ένας αστικός δρόμος. Περιφερειακό κομμάτι. Θεωρώ ότι έχουμε πλέον τα σύγχρονα μέσα και τεχνολογία, όπως γίνεται για παράδειγμα στην Αττική Οδό, οι κάτοικοι με κάρτες, με ηλεκτρονικές κλπ. Οι μόνιμοι κάτοικοι, αυτοί που χρησιμοποιούν το ΒΟΑΚ για τη δουλειά τους, για την καθημερινότητά τους, να μην έχουν τη χρέωση στον διοδείο. Άρα και να συμφωνείτε με αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρητικά ναι, αλλά δεν μας τα λέει αυτό. Δηλαδή, είναι τεχνικό, έπρεπε να σου εξηγήσω για να το καταλάβει. Πώς θα το καταλάβει ο πολίτης όταν του λέτε ότι ο τουρίστας θα πληρώνει, λέει ΒΟΑΚ, αλλά ο επισκέπτης που θα έρχεται από την Αθήνα με το αυτοκίνητο ότι δεν θα πληρώνει. Αυτό πρέπει κάπως τεχνικά να το λύσουμε. Εντάξει, ή το ενοικιαζόμενο θα πληρώνει. Είναι και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το θέμα είναι ότι. Αυτό δεν είπα, ως χώρος λέω, ως κόμμα. Ως χώρα ως χώρος. Προφανώς και οι κάτοικοι της Κρήτης, αυτοί που χρησιμοποιούμε καθημερινά
Είναι παράλογο να πληρώνεις διόδες σε κάτι που το χρησιμοποιείς στην καθημερινότητά σου. Και, αλλά από την άλλη, βέβαια, δεν μπορούμε να είμαστε αντίθετοι στη δυνατότητα εσόδων ενός αυτοκινητόδρομου. Πρέπει να έχει κάποια έσοδα. Πρέπει να υπάρχει απαραίτητη συντήρηση κλπ. Αυτό θα τα βρούμε. Αλλά για να ολοκληρώσω. Όταν όμως. Όταν δούμε όμως συνολικά. Όταν όμως δούμε συνολικά το θέμα των υποδομών, αφού στα επόμενα χρόνια θα φιλοξενούμε ως Κρήτη 10 και 18 εκατομμύρια τουριστών, θα έχουμε τότε τη δυνατότητα να βάλουμε τα διόδια για να μπορούμε να έχουμε τη συντήρηση. Άρα αντιλαμβάνομαι ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ προσεγγίζει σε ένα ποσοστό την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά τη διαχείριση αυτού του δρόμου. Με διόδια όμως. Με διόδια. Και να μην φαγωνόμαστε μεταξύ μας και όλο αυτό να καθυστερεί ένα σύγχρονο και ασφαλή. Κύριε Γωνιανάκη, 30 χρόνια τώρα η ατραξιόν όσον αφορά συζητήσεις σε επίπεδο Κρήτης είναι ο ΒΟΑΚ. Πραγματικά έπρεπε εδώ και 30 χρόνια να έχει γίνει. Και όλοι τον εξαγγέλανε κάθε φορά το ΒΟΑΚ. Το κύριο διαφωνία να σας πω τώρα, γιατί όλοι... Μα δεν είναι να σας πω και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο είναι το κοινό του σημείο? Σύμπραξη δημόσιου ιδιωτικού τομέα για την κατασκευή. Που σημαίνει πλήρωσε ΛΑΕ και εκμεταλλεύσου του ιδιώτη. Εμείς λέμε δωρεάν ασφαλές οδικό δίκτυο που το έχει ανάγκη ο τόπος εδώ και δεκαετίες. Και εδώ θα πούμε ένα απλό παράδειγμα. Το Καστέλι που γίνεται, 5 εκατομμύρια βάζει η εταιρεία, τα άλλα 515 εκατομμύρια βάζει ο ελληνικός λαός. Ακριβώς το ίδιο θέλουν και για το ΒΟΑΚ. Να δώσει τα λίγα η εταιρεία που τον κατασκευάζει, τον εκμεταλλεύεται μετά, τα παίρνει η εταιρεία. Και εδώ πέρα υπάρχουν ευθύνες πολλές όλα αυτά τα χρόνια για αυτό το έργο που δεν έχει γίνει. Και εμείς λέμε πως πρέπει να γίνει, αλλά δωρεάν για τους Έλληνες. Δωρεάν για τον κρητικό λαό. Και, δεν μπορεί, και πρέπει να καταργηθούν τα διόδια και πάνω στην υπόλοιπη Ελλάδα. Εμείς θα έχουμε πληρώσει τα έργα. Δεν έχει πληρώσει κανένας. Η φορολογία σε όλο το ελληνικό λαό θα είναι το 95%. Ένα 5% πληρώνει το μεγάλο κεφάλαιο. Οι λεφτάδες. Και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή αυτό είναι. 95% φορολογία που πήγαινε. Που είναι στην υγεία, στην παιδεία. Μίλησε ο κ. Ματαλιωτάκης για την υγεία. 600 είναι τα κενά στις οργανικές θέσεις του Παπαγνή. Εδώ και χρόνια. Ποιος έκανε προσλήψεις? Πέρασε νομοσχέδιο που απελευθέρωσε ουσιαστικά τους γιατρούς να δουλέψουν. Ναι, τις είδαμε. Γι' αυτό είναι 600 κενά και 7.000 χειρουργία να γίνουν αυτή τη στιγμή στο Παγνή. Προγραμματισμένα. Που άμα δεν έχει άλλο λεφτά, τελείωσε. Το ξεχνάμε. Και πολλά άλλα. Τι εννοείται? Την εννοούμε το νομοσχέδιο που πέρασε η Νέα Δημοκρατία. Την εννοείται γιατί είναι δημοσίου. Αλλά όχι να το λέμε. 7.000 χειρουργία δεν το λέμε έτσι. Είναι, γιατί είναι πολύ μεγάλο είμαστε. Θέμα, κύριε Γωνιανάκη. Είμαστε... Και το λέω και ο Δασκαλάκη, γιατί αυτή η τεχνολογία. Δεν είμαι καθόλου εκτός γραμμής. Γιατί ο κ. Κουτσούμπας είπε ότι η χειρότερη κυβέρνηση που πέρασε. Η μία είναι χειρότερη της αλληλής. Και θα σας πω, κύριε Σμπόκο, να σας πω. Αν είχατε τέτοια διαφωνία με τη Νέα Δημοκρατία, δεν θα ψηφίζατε το 50% των νομοσχεδίων ή το 70% το ΠΑΣΟΚ. Γιατί την τετραετία που πέρασε, τα νομοσχέδια που κατέβασε η Νέα Δημοκρατία, το 50% τη θα ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και να μην το. Είναι. Και τι είναι, αφού συμφωνείτε. Μικρές είναι οι διαφωνίες σας. Εδώ και οι ηγετικά στελέχη των κομμάτων βγαίνουν και από την Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ και λένε ότι τα προγράμματα σε βάση ουσιαστικά βασικές δεν υπάρχουν διαφωνίες. Υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν ρεαλιστικά. Είναι πως η κάθε κυβέρνηση είναι χειρότερη από την άλλη. Γι' αυτό λέει και ο κόσμος κάθε πέρυσι και καλύτερα. Αυτό λέει ο κριτικός λαός. Κάθε πέρυσι και καλύτερα. Κάθε χρόνο χειροτερεύει η θέση του. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είπε και ο Σκουτσούμπας. Κύριε Λογιάδη. ΒΟΑΚ. Κάθε πρόκριση καλύτερα. Λοιπόν, το ΜΕΡΑ25 λέει αυτό που ουσιαστικά είπε η έκθεση Rockefeller το 1952 επί Σοφοκλή Βενιζέλου, να υπάρξει ένα τρένο που θα, ουσιαστικά θα γυρίζει γύρω-γύρω από την Κρήτη. Αυτό πάνε οι Αμερικάνοι το 1952. Και μάλιστα εδώ έκανε και παρομοίωση με το μυθικό τέρας Τάλος που γυρίζει την Κρήτη. Άρα λοιπόν λέμε πέρα από το ΒΟΑΚ για ένα τρένο, διότι χωρίς τρένο δεν υπάρχει μέλλον. Το είπατε, αλλά δεν κάνετε τίποτα, θα σας πω γιατί. Διόδια. Το ΜΕΡΑ25 είναι κατά των διόδιων. Τι λέει? Μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, ΠΔΕ, και ένα κομμάτι μπορεί να χρηματοδοτηθεί από τους φόρους των καυσίμων, κύριε.
Λοιπόν, άρα λοιπόν, φόροι στα καύσιμα, διότι το ΒΟΑΚ θα είναι επωφελία όλης της Κρήτης. Όχι μόνο των χρηστών του, αλλά και κάθε απομονωμένου χωριού ή κάθε ανθρώπου που μπορεί να μην το χρησιμοποιήσει ποτέ το ΒΟΑΚ. Άρα λοιπόν, μέσω των φόρων στα καύσιμα, που είναι πολύ ψηλά στην Κρήτη, μπορεί να χρηματοδοτηθεί ένα μέρος. Επίσης, δεν σας διέκοψα, συγγνώμη, δεν σας διέκοψα, θα σταματήσουμε επιτέλους. Θα σταματήσουμε αυτό το θέμα. Να το κλείσουμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, δεν συζητάμε παρακάτω από την Γκίσα μέχρι το Παλέκαστρο. Αυτό. Ο δρόμος αυτός αργεί πάρα πολύ, αργεί πάρα πολύ. Είναι συνέχεια σε εξαγγελίες. Μου θυμίζει μια γελιογραφία του Αρκά που είναι δύο ποντικάκια μέσα σε ένα τροχό και λέει το ένα στο άλλο φτάνουμε και λέει το άλλο κοντεύουμε. Αλλά ουσιαστικά ο τροχός είναι ακίνητος. Αυτό είναι ουσιαστικά. Λοιπόν, οι δημόσιες επενδύσεις είναι ανύπαρκτες λόγω των μνημονίων που έχουν υπογράψει και τρίσους, γι' αυτό τσακώνεται και συνέχεια. Πρέπει να υπάρχει ένα παράλληλο οδικό δίκτυο στο ΒΟΑΚ, διότι χωρίς παράλληλο οδικό δίκτυο δεν υπάρχει. Κοιτάξτε, και να λαμβάνονται υπόψη πάρα πολλοί τοπικοί φορείς, δηλαδή το ΤΕΤΑΚ, η περιφέρεια Κρήτης, αυτοί πρέπει να σχεδιάζουν και όχι κεντρικά η Αθήνα. Όπως επίσης να αναδείξουμε ένα άλλο θέμα, επειδή παράλληλα χτίζεται και το αεροδρόμιο. Δεν υπάρχει καν πρόβλεψη πώς θα μεταφέρουν τα καύσιμα στο καινούριο αεροδρόμιο. Αυτό είναι ένα τραγικό γεγονός για το καινούριο αεροδρόμιο και το ΒΟΑΚ. Αυτά λοιπόν είναι τα θέματα τα οποία είναι άμεσα, τα οποία θα τα βρουν μπροστά μας. Η ερώτηση είναι, βιώσιμη η Ελλάδα χωρίς ανατροπή, χωρίς ρήξη, όλα αυτά? Η απάντηση του Μέρα 25 είναι όχι. Γι' αυτό λέμε για ρήξη. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο κομμάτι της συζήτησης, που θέλω πολύ γρήγορη τοποθέτηση, γιατί έχουμε περίπου ένα δεκάλεπτο ακόμα. Θα ξεκινήσω από εσάς, κύριε Λογιάδη, για να φτάσω στον κύριο Ματαλιωτάκη. 21 Μαΐου. Εθνικές εκλογές. Κρίσιμες εθνικές εκλογές. Μία τετραετία που ολοκληρώθηκε. Με δύο τεράστιες προκλήσεις. Μια πανδημία που άλλαξε τη ρότα όλης της ανθρωπότητας και από την άλλη έναν πόλεμο στην μια ανάσα από το σπίτι μας. Ποιο είναι το διακύβευμα αυτών των εκλογών για το Μέρα 25? Μας σας το είπα προηγουμένως. Το διακύβευμα είναι, κύριε Δασκαλάκη, ότι όπως είμαστε, δεν πάμε παρακάτω. Άρα λοιπόν το διακύβευμα είναι να ρίξει τα μνημόνια. Αυτός είναι και ο ρόλος μας στη Βουλή μέσα ως Μέρα 25, απέναντι στα μνημόνια, απέναντι σε αυτή τη φυλακή χρέους, να σηκώσουμε τον άστιμό μας και να πούμε δεν πάει παρακάτω. Γι' αυτό προτείνουμε ρήξη και γι' αυτό προτείνουμε τις λύσεις. Για το πρόγραμμα, Δήμητρα, όμως δέχεστε πολύ αυστηρή κριτική. Αυτό πήγα από. Δέχεστε πολύ αυστηρή κριτική. Άκουσα και τον Αλέξη Τσίπρα μας στο Σαββατοκύριακο να λέει ότι αυτό είναι από άλλο πλανήτη. Ο κύριος Τσίπρα και όλοι αυτοί προφανώς αντιπροσωπεύουν τα μνημονιακά συμφέροντα. Άρα τι να πούνε για τον Δήμητρα? Το Δήμητρα είναι ένα πάρα πολύ απλό σχέδιο. Σήμερα κατέρευσε, διαβάζομαι πολύ πρόσφατα, μερικές ώρες πριν, σήμερα κατέρευσε, την κλείσανε τη First Republic Bank στην Αμερική. Μετά από τις δύο άλλες, τη Silicon Valley Bank και τη Signature Bank. Λοιπόν, αυτές οι τρεις τράπεζες στην Αμερική κλείσανε. Και πρόσφατα έκλεισε και πουλήθηκε μάλλον, κατέρευσε και η τράπεζα στην Ελβετία, η Credit Suisse. Αυτό τι μας δείχνει? Ότι πρέπει να έχουμε μια δυνατότητα, το Δήμητρα ουσιαστικά. Είναι πάρα πολύ απλό. Όπως έχουμε τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς ο καθένας μου, μπορεί μέσα από το TaxisNet που έχουμε το αφημί μας να έχουμε και ένα λογαριασμό στο TaxisNet, στην εφορία. Και από εκεί να κάνουμε μεταξύ μας συναλλαγές αχρεωστήτως μεταξύ μας. Αυτό ουσιαστικά βοηθάει τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τους ανθρώπους, τις σχέσεις τους. Όπως επίσης δημιουργεί μια απεξάρτηση από το μονοπόλιο των τραπεζών. Όπως επίσης δημιουργεί και ένα βαθμό δημοσιονομικής ελευθερίας, εάν μας πούνε πάλι όπως το κάνει το 2015. Ο Ντράγκη θα σας κλείσω τις τράπεζες. Άρα λοιπόν αυτή είναι η απάντηση, το Δήμητρα είναι η λύση πώς θα πάμε στη ρήξη. Κύριε Γωνιανάκη, διακύβευμα εκλογών. Τι προτάσει το ΚΚΕ? Το ΚΚΕ προτάσει πως την επόμενη μέρα πρέπει να είναι πιο δυνατό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για να αναπτυχθούν ακόμη πιο δυνατοί αγώνες, γιατί και επερχόμενη οικονομική κρίση έχουμε και είναι τα παραδείγματα των τραπεζών που καταρρεύουν. Παρότι υπάρχει μια ανάπτυξη στην Ελλάδα και βλέπουμε ένα παχτολό χρημάτων, από την άλλη όμως η πλειοψηφία του λαού αγκομαχά και ανεβαίνει καθημερινά γολγοθά. Αν σκεφτούμε μόνο και μόνο πως σήμερα η μισθή στον ιδιωτικό τομέα είναι στο επίπεδο του 2011, με πληθωρισμό να έχει εκτιναχθεί, δηλαδή 640 καθαρά είναι το μηνιάτικο στον ιδιωτικό τομέα. Και μιλάμε πως αυτή τη στιγμή καλείται ένας εργαζόμενος να επιβιώσει με αυτά, όταν τα πάντα έχουν πάρει απάνω, καύσιμα, ενέργεια, τρόφιμα, δεν δίνεται καμία προοπτική. Το 2023 συνεχίζει ακόμη και ο εργαζόμενος στο δημόσιο τομέα, χωρίς 13ο με μειωμένους μισθούς, και αντίστοιχα έρχονται μέτρα και επίθεση οποιαδήποτε κυβέρνηση, είτε αυτοδύναμη είτε συνεργασίες, να υλοποιήσει αυτό που έχουν δεσμευτεί όλοι τους από το τρίτο μνημόνιο και στο Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι το υπερμνημόνιο, την επόμενη μέρα να τσακίσουν ακόμη πιο πολύ τα λαϊκά εισοδήματα. Γι' αυτό λέμε πως με νησίγω ΚΚΕ και ειδικότερα παίρνοντας και το παράδειγμα και από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν ξεσηκωθεί εργαζόμενοι ενάντια σε όλες αυτές τις πολιτικές, που ουσιαστικά θέλουν την εξαθλίωση
της εργατικής τάξης, των φτωχών αγροτών, των αυτοαπασχολουμένων, το τσάκισμά τους, και αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή, όλα αυτά τα χρόνια, και συνεχίζεται ακόμη πιο δυναμικά, γι' αυτό δεν έχουν καταργηθεί και λέμε πως έχει συνέχεια το κράτος. Κανένα νόμο δεν έχει καταργήσει η Νέα Δημοκρατία του ΣΥΡΙΖΑ και αντίστοιχα οι προηγούμενες κυβερνήσεις που δεν καταλαβαίνουν και συνεχίζουν όλοι μαζί. Και εδώ αυτό είναι που λέμε το 2023. Η ανάγκη, η τεχνολογία, η παραγωγικότητα έχει ανεβεί σε τέτοια επίπεδα που θα μπορούσε πραγματικά ο Έλληνας εργαζόμενος που ματώνει καθημερινά στους χώρους δουλειάς να ζει αξιοπρεπώς και όχι με τον καρκίνο, όχι να έχει μπροστά του 700.000 πληστηριασμούς που είναι να γίνουν, όχι να έχει λογαριασμούς ρεύματος που τον πιάνει εγκεφαλικότητα του να ανοίγει, και απ' την άλλη κάποια μεγαθύρια και μονοπόλια. Δεν είναι τυχαίο πως φέτος 2,6 δισεκατομμύρια είχε να μοιράσει το ελληνικό χρηματιστήριο τέτοιο μέρισμα από το 2004. Βέβαια, οι εργαζόμενοι τι είδανε, 780 μειχτά. Πραγματικά είναι τραγελαφικό και τραγικό αυτή τη στιγμή να μην μειώσουμε μισθούς και να έχουμε την εκάστοτε κυβέρνηση να θεσμοτεί στον ιδιωτικό τομέα ποιος θα είναι ο μισθός. Κύριε Στρατάκη, έρχομαι σε εσάς. Κοιτάξτε, σε αυτές τις εκλογές νομίζω πρέπει να μιλήσουμε πολιτικά, δηλαδή με συγκεκριμένες θέσεις και απόψεις, και νομίζω αυτό είναι που θέλει να ακούσει ο ελληνικός και ο ερακλειώτικος συγκεκριμένα λαός. Πρέπει να ξεπεράσουμε την τοξικότητα που υπάρχει ανάμεσα κυρίως στα δύο πρώτα κόμματα, στην κυβέρνηση και στην αξιωματική αντιπολίτευση, να περάσουμε από αυτή την άγωνη αντιπαράθεση που γίνεται και για επικοινωνικούς λόγους σε θέματα ουσίας, να διεκδικήσουμε λύσεις για τον ελληνικό λαό. Και εμείς στο ΠΑΣΟΚ προβάλλουμε το πρόγραμμά μας με τα χαρακτηριστικά που σας ανέλησα, που πρόλαβα να σας αναλύσω και προηγουμένως, και θέλουμε να εισπράξουμε τη θετική ψήφο των πολιτών. Γιατί έχουμε αποδείξει, είμαστε και το μόνο κόμμα που δημιούργησε θεσμούς, μεταρρυθμίσεις και αλλαγές που ωφέλησαν τους πολλούς, την κοινωνία των πολλών, όπως το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως το ΝΑΣΕΠ, όπως τη Διάβια, όπως την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, όπως το θεσμό του Οικονομικού Εισαγγελέα, όπως την Ανεξάρτητη Αρχή για το Ξέπλυμα του Μαύρου Χρήματος. Μεταρρυθμίσεις οι οποίες μετά τη δεκαετή κρίση τις βρίσκουμε μπροστά μας, τις αξιοποιούμε ως κράτος, τις αξιοποίησαν και οι δύο προηγούμενες κυβερνήσεις. Εμείς θεωρούμε ότι κυρίως η τελευταία κυβέρνηση με το να βαφτίσει επιτελικό κράτος, στην ουσία αυτό υπέκρυπτε πελατειακό κράτος. Δεν υπήρχε καμία διαβούλευση με κοινωνικούς φορείς. Τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης δυστυχώς μοιράζονται σε λίγα αφημί εταιριών σε όλη τη χώρα και δεν γίνεται πολιτική για τους πολλούς, αλλά για τους λίγους. Και στις επερχόμενες εκλογές που έρχονται, το ΠΑΣΟΚ μέσα από την αλλαγή σελίδας που έχει κάνει στην ηγεσία του με νέα πρόσωπα και εδώ στο Ηράκλειο και πανελλαδικά, έχουμε συγκροτήσει ψηφοδέλτια ανανεωμένα, ακολουθώντας τις αρχές και τις αξίες μας που πηγάζουν από την 3η Σεπτέμβρη του 1974, πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να οδηγήσουμε την κοινωνία σε μια ευημερία και με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης και ισόρροπης ανάπτυξης. Κύριε Σμπόκο. Κύριε Δασκαλάκη, σε μια πρόσφατη μελέτη του Ινστιτούτου Μικρομεσαίων της ΓΕΣΕΒΕ αποτυπώνεται η τραγική κατάσταση της ελληνικής οικονομίας σήμερα, μετά από 4 χρόνια κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το 30% των Ελλήνων έχει μείωση στα εισοδήματά του. Το 57% πολύ και το 28% λιγότερο έχει μειώσει τις αγορές στα είδη πρώτης ανάγκης. Τη 18η ημέρα τελειώνει ο μισθός. Το 60% δηλώνει απογοητευμένος από τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά. Είμαστε η χώρα που έχει το ακριβότερο ρεύμα, η χώρα που έχει το τρίτο ακριβότερο καύσιμο, τον υψηλότερο πληθωρισμό, ένας από τους υψηλότερους σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε η τρίτη χώρα από το τέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη. Είμαστε η χώρα με τους χαμηλότερους μισθούς και το υψηλότερο κόστος διαβίωσης των πολιτών της. Απέναντι λοιπόν σε αυτά, θα πρέπει να έρθει μια καινούργια κυβέρνηση. Αυτό πρέπει να σταματήσει, αυτό που βιώνει ο κόσμος τα τελευταία 4 χρόνια, και πρέπει να έρθει μια καινούργια κυβέρνηση. Με το ΣΥΡΙΖΑ, πρώτο κόμμα στις εκλογές, αυτό θα συμβεί και θα δώσει λύσεις και απαντήσεις σε όλα αυτά τα προβλήματα. Έχουμε το πρόγραμμά μας, ένα πρόγραμμα το οποίο έχει 8 θεματικές και έχει επιμέρους ενότητες, όπου δίνουμε απαντήσεις σε όλο το πλέγμα αυτό που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική κοινωνία, με κορυφαίο
τις 50 πρώτες μέρες όπου θα έρθουμε πραγματικά να ανατάξουμε την κοινωνία. Να στηρίξουμε τον άνθρωπο ο οποίος είναι περιθωριοποιημένος από τη Νέα Δημοκρατία, όπως το στηρίξαμε και το 2015 με το παράλληλο πρόγραμμα. Θυμάστε πολύ καλά, 2,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας τότε στο Γκιάδα ήταν και με το παράλληλο πρόγραμμα αποκτήσανε ασφάλιση. Αυτά είναι μια παρακαταθήκη που την έχουμε, ισχυρή παρακαταθήκη τα 4,5 χρόνια που κυβερνήσαμε, και τώρα με το πρόγραμμα μας που είναι ολοκληρωμένο, δίνει απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα, θα κάνουμε πράξη να στηρίξουμε τον ελληνικό λαό από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησης μας. Κύριε Ματαλιωτάκη. Όπως είπα και τα Τέμπη, οι τρεις κυβερνήσεις φταίνε που τα φέραν την Ελλάδα όπως τη φέραν σήμερα εδώ πέρα. Αυτό το έκανε τα παιδιά μετά τα Τέμπη. Να πάμε και για τα Τέμπη μία. Να πάμε και μία και για τα Τέμπη. Θέλετε να πάμε και μία και για τα Τέμπη. Κύριε, θα σας παρακαλώ. Ευτυχώς ο ελληνικός λαός δεν δείχνει να εμπιστεύεται τα προγράμματα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλει να επιστρέψει στο παρελθόν, κύριε Δασκαλάκη, γιατί δεν μπορούμε να ξεχάσουμε. Έχει πρόγραμμα. Δεν μπορούμε, κύριε Λογιάδη, σεβαστείτε το πάνελ. Όπως εκείνη την περίοδο, όπου ήρθε το δημοψήφισμα, η αλλαγή του όχι σε ναι και τα capital control, δεν θέλουμε να φανταστούμε ότι θα πάμε προς εκείνη την κατεύθυνση. Δεν αντιδρώ μόνο εγώ, αντιδρούν και οι υπόλοιποι. Ανάπτυξη που σημαίνει αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού της χώρας, των πόρων και των ευρύτερων δυνατοτήτων της Ελλάδος, αύξηση μισθών και συντάξεων, έχουμε μια κυβέρνηση και ένα πρωθυπουργό όπου ό,τι λέει το εννοεί, ό,τι λέει το κάνει, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε. Και οι νέοι, κύριε Δασκαλάκη, το στίχημα της επόμενης μέρας είναι οι νέοι. Μαζί με τους νέους να σχεδιάσουμε και να πάρουμε τις αποφάσεις που αφορούν το μέλλον τους και να δώσουμε στη νέα γενιά, μαζί όμως με τη νέα γενιά, αυτό που της αναλογεί και της αξίζει. Άρα λοιπόν, αύξηση μισθών στο 25% κύριε Μπόκο, εσείς μειώσατε τους μισθούς, κόψατε συντάξεις, κόψατε το ΕΚΑΣ, βάζατε φορολογία, εμείς κάναμε το αντίθετο. Για τους νέους. Κάναμε το αντίθετο. Δικά σας μισθός ήταν αυτά τα νομοθετήματα. Στα 980 ευρώ κατώτατος μισθός, αντιμετώπιση λοιπόν όλων αυτών των προβλημάτων της καθημερινότητας, σεβασμός στους συνταξιούχους και στους υπαλλήλους. Και επαναλαμβάνω, πολιτικές μαζί με τους νέους. Μην προκαλείτε. 7 δισεκατομμύρια μετρημένα. Κόψατε να την 10η σύνταξη. Την ψηφίσατε και την κόψατε. Μην λέτε πράγματα. Δεν μπορώ να μην σε διακόπτω. Προκαλείτε το κοινό έχουμε αίσθημα. Έχουμε στόχο να σχεδιάσουμε μαζί το δημόσιο κοινό αίσθημα. Μαζί με τη νέα γενιά. Αυτό που πρέπει να πάρει. Η νέα γενιά, αν δείτε τις δημοσκοπήσεις που επικαλείστε, αν δείτε, δείτε πώς συμπεριφέρεται στην ψήφο η νέα γενιά. Και σε επικαλείτε στην νέα γενιά, μήπως σας ακούσουν να αλλάξουν άποψη. Έχουμε δύο κόσμους, κύριε Δασκαλάκη και κύριε Σπόκο. Έχουμε δύο κόσμους. Τον κόσμο των προγραμμάτων του ΣΥΡΙΖΑ πώς διαμαγείας μπορεί να βελτιώσει και να δημιουργήσει τα πάντα. Αλλά έχουμε όμως το αποτύπωμα που άφησε η διακυβέρνηση του 2015 στο 2019. Εκατομμύρια απευθείας αναθέσεις. Ωραίο αποτύπωμα. 378.000 απευθείας αναθέσεις. Γιατί αφού τα κάνατε όλα τέλεια, δεν σας εμπιστεύτηκε για δεύτερη φορά το 2019 ο ελληνικός λαός. 10.000 ρουσφετολογικές τροπολογίες τα 4 χρόνια. Τύπου τροπολογία Χατζηνικολάου. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή την κατάσταση παραδίνεται. Εξωτερικό χρέος ή 40%. Κύριε, είναι και αργά. Σας ζητήσατε από την κυβέρνηση το παραμικρό. Θυμηθήκατε τους Έλληνες χτες. Κύριε Σμόκο. Θυμηθήκατε τους Έλληνες χτες. Οι Έλληνες συνεχίζουν να πιστεύουν στην κυβέρνηση. Λοιπόν, κύριε, σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη. Τρεις εβδομάδες απομένουν. Εγώ θα ευχηθώ σε όλους σας να έχετε έναν γόνιμο διάλογο με τους πολίτες και το σημαντικότερο να ακούτε αυτά που έχουν να σας πούν. Γιατί είναι η δική τους ευκαιρία, είναι η δική μας ευκαιρία να εκφραστούμε στις εκλογές της 21ης Μαΐου. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα 10 λεπτά πριν τις 10 όπως κάθε Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, καλό σας ξημέρωμα.